Καλησπέρα σας, καλή σας εβδομάδα. 10 ακριβώς εδώ, ζωντανά, σε ώρα αιχμής στην Κρήτη TV, η επόμενη μέρα του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Και θα μπορούσαμε να το πούμε με μία φράση. Αυτούς εμπιστευτήκατε, αυτούς γνωρίζετε και αυτοί θα αποφασίσουν για τους Δήμους, θα αναλάβουν τα ίνια. Έχουμε αρκετούς από τους νικητές του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Και για τις επόμενες 2 ώρες θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα, αλλά θα μπούμε στη διαδικασία και μιας πιο χαλαρής συζήτησης, με δεδομένο ότι από τις πλάτες τους έχει φύγει η προεκλογική αγωνία και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις και η ένταση. Άλλωστε η επόμενη μέρα επιτάσσει την συνεργασία, η επόμενη μέρα επιτάσσει την ενότητα. Και αυτό νομίζω επιζητούν οι πολίτες από τη μια πλευρά της Κρήτης στην άλλη. Στο απόψινό πάνελ έχουμε εκπροσώπους, έχουμε δημάρχους σχεδόν από όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης. Στο κεντρικό δελτίο είχαμε την ευκαιρία, όπως είδατε, να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Χανίων, τον κύριο Σημανδυράκη, αλλά και τον Δήμαρχο της Ιτίας. Και εδώ σε ώρα αιχμής συνεχίζουμε αυτόν τον διάλογο με τους δημάρχους που ξεκίνησε από νωρίς το μεσημέρι και θα ολοκληρωθεί λίγα λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Θα μου επιτρέψετε, κύριοι, να ξεκινήσω, γιατί θα το πάω πληθυσμιακά, από το Ρέθυμνο. Εκεί στο στούντιο της Κρήτη TV στο Ρέθυμνο βρίσκεται ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης και εκ νέου Δήμαρχος. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Καλή δύναμη. Θέλω να σας πω ότι οι Ρεθυμνιώτες σας εμπιστεύτηκαν για μία ακόμη φορά και νομίζω ότι ο πήχης πρέπει να ανέβει ακόμα υψηλότερα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εσάς. Καλησπέρα και στους αγαπητούς συναδέλφους που συγχαίρω για την εκλογή τους. Λοιπόν, μαζί μας εδώ, στο πλατό της ώρας αιχμής, ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, ο κύριος Αντώνης Ζερβός. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Συγχαρητήρια και σε εσάς. Καλή δύναμη. Πολύ. Να είστε καλά. Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας, ο κύριος Θεοδόσης Καλατζάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμαρχε. Συγχαρητήρια και σε εσάς. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ο νέος Δήμαρχος Χερσονήσου από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019. Ο κύριος Γιάννης Σέγκος. Καλησπέρα σας, κύριε Σέγκο. Καλή δύναμη και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ο νέος δήμαρχος Φεστού, ο κύριος Γρηγόρης Νικολιδάκης. Καλησπέρα σας και σε εσάς, κύριε Νικολιδάκη. Συγχαρητήρια. Καλή σε δύναμη. Και στους τηλεθεατές σας. Ο δήμαρχος Ανογείων, γνώριμος στον δημαρχιακό θόκο των Ανογείων, έκανε ένα διάλειμμα 5 ετών και επανήλθε, ο κύριος Σωκράτης Κεφαλογιάννης. Καλησπέρα σας, καλή δύναμη, συγχαρητήρια κύριε Κεφαλογιάννη. Σας ευχαριστώ πολύ. Χάσατε βεβαίως την πρωτιά του νεότερου δημάρχου στην Κρήτη, γιατί ήδη ο κύριος Μποκέας και ο κύριος Σημανδυράκης είναι ακόμα πιο νέοι. Βεβαίως όλοι εδώ είστε πολύ νέοι και έχετε το δικό σας όραμα. Και βεβαίως ο καλός συνάδελφος από τη Νέα Κρήτη, εδώ στην Κρήτη TV, ο Λευτέρης ο Συμβουλάκης. Καλησπέρα, Λευτέρη, καλώς όρισες. Και προτού σας δώσω το λόγο, θα ξεκινήσω με τον δήμαρχο του Ρεθύμνου. Θα ήθελα να πάμε να δούμε τι ακριβώς προέκυψε από τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών σε μία μαραθώνια εκλογική βραδιά εδώ στην Κρήτη TV. Να σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά. Το 82% της τηλεθέασης νομίζω ότι είναι και το υψηλότερο ποσοστό. Αν ήμασταν δηλαδή δήμαρχοι, θα εκλεγόμασταν με ένα συντριπτικό ποσοστό. Νομίζω, Λευτέρη, ότι θα χάναμε μόνο τον κύριο Ταταράκη στο Δήμο Αγίου Βασιλείου. 91,26. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι έδειξε η κάλπη του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Βλέπουμε τον χάρτη της Κρήτης. Είμαστε στον Δήμο του Αγίου Νικολάου. Εκλέγεται, μάλλον επανεκλέγεται, με ποσοστό 53,2% ο κύριος Αντώνης Ζερβός. Πάμε να δούμε τον επόμενο πίνακα. Πηγαίνουμε στα ορεινά του Ρεθύμνου, στον Ψιλορίτη, στον Δήμο Ανογείων, 50,3% και νέος δήμαρχος, ο Σωκράτης Κεφαλογιάννης. Πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων και στον Δήμο Αποκορώνου, δήμαρχος με 51,8%, ο Χαράλαμπος Κουκιανάκης. Θα κατηφορήσουμε, θα πάμε νότια στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. 64% έδωσαν οι άνθρωποι της Φεστού, οι άντρες και οι γυναίκες της Φεστού, στον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη, ο οποίος αναλάβει και τα ενία του Δήμου Φεστού από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019. Παραμένουμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου. 68,5% για ένα ακόμα νέο πρόσωπο στην αυτοδιοίκηση, τον Δήμαρχο πλέον Γόρτινας από την 1η Σεπτέμβρη του 2019, Μιχάλη Κοκολάκη.
τον οποίο τον φιλοξενήσαμε σήμερα στην εκπομπή Κρήτη Σήμερα και την Νικολέτα Σφακιανάκη. 52,4% επανεκλογή για τον Βασίλη Λαμπρινό στον μεγαλύτερο δήμο της Κρήτης, τον τέταρτο σε πληθυσμό δήμο της χώρας μετά από αυτούς της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της Πάτρας. Πάμε ανατολικά και νότια στην περιφερειακή ενότητα του Λασιθίου, στην Ιεράπετρα, δήμαρχος Ιεράπετρας ο Θεοδόσης Καλατζάκης με ποσοστό 59%. Μία ακόμα πανηγυρική επανεκλογή για τον κύριο Καλατζάκη. Δήμος Μαλεβιζίου, μια από τις μεγάλες ανατροπές του δευτέρου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, Μενέλαος Μποκέας με ποσοστό 54,2%. Δήμος Μινώα Παιδιάδος, επίσης μια μεγάλη ανατροπή, 50,1% και νέος δήμαρχος από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019, ο κύριος Μανώλης Φραγκάκης. Δήμος Ρεθύμνου, ο τρίτος σε πληθυσμό δήμος της Κρήτης, δήμαρχος επανεκλέγεται με ποσοστό 52%, ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης. Δήμος Σιτίας, εδώ έχουμε δύο πρόσωπα που πέρασαν στο δεύτερο γύρο και κανένας εκ των δύο δεν ήταν ο νυν δήμαρχος, ο κύριος Πατεράκης, 60,6% για τον κύριο Γιώργο Ζερβάκη, στο Δήμο της Σιτίας. Και πάμε και στον δεύτερο σε πληθυσμό δήμο της χώρας, μέσα στην πρώτη δωδεκάδα των δήμων της Ελλάδος, ο Δήμος Χανίων, με δήμαρχο από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019, τον Παναγιώτη Σημανδυράκη, με ποσοστό 57,1% και για τα δεδομένα της Κρήτης είναι ο νεότερος δήμαρχος ηλικιακά και ένας από τους νεότερους δημάρχους σε ολόκληρη τη χώρα. Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, Δήμος Χερσονήσου, δήμαρχος με ποσοστό 52%, ο κύριος Γιάννης Σέγκος. Αυτά είναι τα αποτελέσματα όπως τα καθόρισε η Λαϊκή Ετοιμιγορία των Πολιτών στους 13 δήμους της Κρήτης που πέρασαν στον δεύτερο γύρο για να εκλέξουν τον δήμαρχό τους. Προτού πάω στους δημάρχους και θα ξεκινήσω με τον κύριο Μαρινάκη, θέλω από σένα, Λευτέρη, ένα πρώτο σχόλιο, βλέποντας και το αποτέλεσμα πλέον δεδομένο στο 100% όσον αφορά τον δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Αξίζει να πούμε ότι πολλοί δήμαρχοι έχασαν την εκλογή, αν και τη θεωρούσαν σίγουρη. Υπήρξε αλλαγή σκηνικού σε πάρα πολλούς δήμους. Το εντυπωσιακό, νομίζω, για τα δεδομένα της Κρήτης δεν είναι πολύ συχνό να βγάζει νέους ανθρώπους και εδώ υπάρχει πρόκληση τόσο από τον Μποκέα στο Μαλεβίζιο όσο και από τον Σημανδυράκη στα Χανιά να αποδείξουν στο όνομα των νέων της Κρήτης ότι μπορούν και εκείνοι. Να, είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Δεν μπορούν μόνο οι μεγαλύτεροι άνθρωποι, οι προηγούμενες γενιές, μπορούν και οι σημερινές. Άνθρωποι, 35 είναι, 35-37 ετών. Το ντέρμπι, για παράδειγμα, κοιτάζω τον κύριο Σέγκο, όντως ήταν ντέρμπι στη Χερσόνησο, με την έννοια ότι μέχρι και την προηγούμενη, το Σάββατο, δεν μπορούσες, μπορεί να είχες προσλαμβάνωσες, όμως δεν μπορούσες να πεις με σιγουριά τι συνέβαινε. Το ίδιο ίσχυε και για άλλες περιοχές και σε άλλους δήμους και στο Ηράκλειο. Κάπως έτσι, βέβαια, όταν τα βλέπεις πιο ψύχραμα τα πράγματα, αντιλαμβάνεσαι ότι είχαμε 7 εναντίον ενός και φυσικά την αποχή να χαρακτηρίζει όλες τις περιοχές. Για τον κύριο Κεφαλογιάννη, να πω ότι του το χρωστούσε και η περιοχή, αλλά και εκεί ίσως να νιώθει και ο ίδιος, θα μας το πει, ότι ήταν λίγο ντέρμπι με την έννοια ότι οι οικογένειες ολόκληρες είχαν, από ό,τι γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, και με τη μία πλευρά και με την άλλη στενούς δεσμούς και αναγκάζονταν να μοιράζουν τις ψήφους τους, ειδικά ακριβώς από την πρώτη Κυριακή. Οπότε νομίζω. Ο Δήμος Αναγίων είναι ο Δήμος με τη χαμηλότερη αποχή σε ολόκληρη την Κρήτη αποχή, και αμέσως μετά είναι ο Δήμος της Χερσονήσου. Όμως κοιτάξτε και κάτι άλλο εδώ, έτσι να το σηματοδοτήσουμε. Θα μπορούσε ο κύριος Κεφαλογιάννης την προηγούμενη φορά για μία ψήφο που έχασε να φτάσει στο εκλογοδικείο και να κρυθεί το αποτέλεσμα από εκεί. Δεν το έκανε. Η περιοχή το γυρίζει πίσω τώρα με έναν τρόπο. Έτσι βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η σχέση με όλους τους αυτοδιοικητικούς μέχρι τη στιγμή που ο κόσμος αποφασίζει ότι δεν σε θέλει άλλο. Μάλιστα. Λοιπόν, θα έρθω σε εσάς, κύριε Δήμαρχε του Ρεθύμνου, κύριε Μαρινάκη, και έχοντας πλέον φύγει το άγχος το προεκλογικό, ενδεχομένως και η ένταση. Νομίζω ότι δεν υπάρχει δήμος που σε μία τηλεμαχία εδώ στην Κρήτη TV δεν είχε τις στιγμές της έντασής του. Στην επόμενη μέρα μιλάμε και με μεγαλύτερη άνεση. Νομίζω ότι ο Δήμος της Ιεράπετρας έκανε το πιο εκρηκτικό debate και αυτή τη φορά εδώ
στην Κρήτη TV, όπως και το 2014. Είναι μια πρωτιά, κύριε Καλατζάκη, που πολύ δύσκολα θα την καταρρύψουν οι υπόλοιποι Δήμοι. Θέλω να μου πείτε με το χέρι στην καρδιά, αν περιμένατε ότι θα έκλεινε τόσο γρήγορα το αποτέλεσμα. Γιατί, μιλώντας και κάνοντας ρεπορτάζ τις προηγούμενες ημέρες, μιλώντας και με το στρατόπεδο το δικό σας, αλλά και με το στρατόπεδο του κυρίου Νίνου, αυτό που έπαιρνα σαν πληροφορία είναι ότι μάλλον ο Δήμος του Ρεθύμνου θα είναι ο Δήμος που θα μας ξενυχτήσει, όπως και το 2014. Να σας υπενθυμίσω, κύριε Μαρινάκη, ότι το 2014 κλείσαμε το μαραθώνιο της Crete TV στις 4 παρά, μέχρι να προσμετρηθεί και το τελευταίο εκλογικό τμήμα στο Ρέθυμνο. Αυτή τη φορά τα πράγματα ήταν πιο ξεκάθαρα. Το περιμένατε αυτό ή ήσασταν ψυχολογικά έτοιμος για ένα ντέρμπι που θα φτάσει μέχρι το πρωί? Ήλπιζα να μην επαναληφθεί το προηγούμενο του 2014. Ξέρετε, ο Δήμος Ρεθύμνης είναι μεγάλος Δήμος. Και η αποχή ήταν ένας πολύ σοβαρός παράγοντας, αστάθμητος, για να μπορέσεις να βγάζεις εξ αρχής συμπεράσματα. Υπήρχαν μετρήσεις κυλιόμενες, οι οποίες μας έδειχναν μία υπεροχή 3-4 μονάδων. Αυτό επιβεβαιώθηκε την Κυριακή. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι όταν η αποχή είναι 40%, αυτό μπορεί να ανατραπεί πολύ εύκολα. Εγώ θεωρώ ότι την κρίσιμη ώρα οι συμπολίτες μου επέλεξαν. Έκριναν, διάλεξαν, συνέκριναν. Και την κρίσιμη ώρα στάθηκαν όλοι στο ύψος των περιστάσεων. Εξ αρχής τονίζαμε την ποιότητα του συνδυασμού μας και τη δύναμη των επιχειρημάτων μας. Άλλωστε, είμαστε ο συνδυασμός που πολύ έγκαιρα κατέθεσε το πρόγραμμά του, για το οποίο δεν υπήρξε αντίλογος. Το αντίθετο, 3 μέρες πριν από τις εκλογές υπήρξε σχεδόν αντιγραφή του. Άρα, οπότε νομίζω ότι... Ακούστε, δεν το περιμένατε από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ενδεχομένως να περιμένετε ότι θα τραβούσε λίγο παραπάνω. Γιατί περίπου στις 10 η ώρα έχει κλείσει το αποτέλεσμα στο Ρέθυμνο. Εκ των πραγμάτων, δεν βιάζομαι να πανηγυρίζω. Και γι' αυτό και στο εκλογικό μου κέντρο πήγα όταν πλέον είχα δείγμα πάνω από 75%. Οπότε μου έδωσε ο συνεργάτης μου, ο κ. Καλογεράκης, και υποψήφιός μου, που έχει βρει ένα εξαιρετικό τρόπο να κάνει πρόγνωση των αποτελεσμάτων, είπε ότι το αποτέλεσμα αυτό δεν έχει επιστροφή, είναι σίγουρη η νίκη μας, και ήταν το ποσοστό αν θα είναι 53 ή 52,5. Εν πάση περιπτώσει, τότε πήγα στο εκλογικό κέντρο, όπου με περίμεναν οι φίλοι μου και οι υποστηριχτές μου, και νομίζω ότι με πολύ σεμνό τρόπο επιβεβαιώσαμε τη σχέση που έχουμε με την κοινωνία. Και νομίζω ότι σε πολύ λίγο θα μπορούμε να δούμε και πλάνα, να το ζητήσω από τον συνάδελφο, τον καλό, τον σκηνοθέτη μας, τον Μανώλη τον Τζουρουνάκη, το τι ακριβώς συνέβαινε χθες το βράδυ στο δικό σας εκλογικό κέντρο. Θέλω να μου πείτε τι νιώθει ένας δήμαρχος και εκ νέου υποψήφιος τα πρώτα λεπτά που κλείνει η κάλπη. Γιατί νομίζω ότι εκεί αυτό που θα πείτε θα αγγίξει όλους τους συναδέλφους σας εδώ, είναι αυτά τα δραματικά λεπτά. Τώρα ό,τι έγινε, έγινε. Ο λαός μας κρατάει στα χέρια του. Προσπαθώ να είμαι ήρεμος. Δεν παρακολουθώ τη ροή των αποτελεσμάτων. Αποφεύγω να μπω στον εκνευρισμό τμήμα από τμήμα, γιατί αυτό, ξέρετε, είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο. Όπως είναι τώρα με το νέο σύστημα, είχαμε σαν συνδυασμός εξασφαλίσει από την πρώτη Κυριακή το πλεονέκτημα της κυβερνησιμότητας. Δηλαδή, η αγωνία μας για το Δήμο Ρεθύμνης είχε, αν θέλετε, καλυφθεί από το πρώτο αποτέλεσμα. Οπότε, από και πέρα ήταν αν στο δημαρχιακό θόκο θα παρέμενα εγώ ή θα πήγαινε ο κύριος Νίνος. Οι συμπολίτες μας επέλεξαν, νομίζω, και αυτό είναι και το σωστό. Εκείνοι που έχουν την πλειοψηφία, εκείνοι να έχουν και τη Δημοτική Αρχή. Διαφορετικά θα είχαμε κάτι το παράτερο, που δυστυχώς θα συμβεί σε πολλούς Δήμους, και ελπίζω όλα αυτά τα πράγματα να είναι για το καλό των τοπικών κοινωνιών. Πάντως είναι εντυπωσιακό, κύριε Δήμαρχε, το γεγονός ότι πολύ γρήγορα, αυθόρμητα, έξω από το εκλογικό σας κέντρο χθες το βράδυ, δημιουργήθηκε ένα ποτάμι από ρεθεμιώτες και ρεθεμιώτισες. Έκλεισε ο δρόμος και πέρασε και αρκετή ώρα για να φύγουν από το εκλογικό κέντρο. Ξέρετε, έχω κάνει 4 διαδοχικές νικηφόρες προεκλογικές εκστρατείες. Τη ζεστασιά του κόσμου
την ένιωσα περισσότερο αυτή τη φορά παρά τότε που πήραμε 73% από την πρώτη Κυριακή ή και όταν είχα εκλεγεί για πρώτη φορά το 2006. Θέλω λοιπόν να ξέρετε ότι πραγματικά ο κόσμος μας μετέδωσε το αίσθημα αγωνίας, το οποίο το εισπράττω και σήμερα διερχόμενος στους δρόμους της πόλης για να κάνω δουλειά και όχι για να πάω να κάνω οποιαδήποτε άλλη επιδεικτική διαδικασία, που και χθες την αποφύγαμε με πολλή επιμέλεια. Διαπιστώνω λοιπόν ότι ανώνυμος κόσμος με πλησιάζει και μου μιλάει. Έχω την αίσθηση ότι κάτι δεν έκανα καλά όλα αυτά τα χρόνια. Έδωσα το δικαίωμα σε κάποιους να με εμφανίζουν κάτι που δεν είμαι. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνω τώρα που θέλω ειλικρινά και πραγματικά να ολοκληρώσω. Ξέρετε ότι πολλοί συνάδελφοί σας, δήμαρχοι, αλλά και υποψήφοι δήμαρχοι, αλλά και πολλοί δημοσιογράφοι, σας χαρακτηρίζουν έναν ανίκητο δήμαρχο, γιατί περάσατε από πολλές πολιτικές και κοινωνικές αλλαγές. Το 2014 υπήρξε και αυτό το γενικότερο κλίμα, αλλάζουμε τα πάντα, είχαν αλλάξει σχεδόν όλοι οι δήμαρχοι της Κρήτης, στο νήμα παραμείνατε. Και χθες είπατε κάτι πολύ εύστοχα, χαρακτηρίσατε τον εαυτό σας ως Λάζαρο. Βεβαίως. Γιατί? Ξέρετε, ξεκίνησα ως ένας δήμαρχος που θυμωμένος πια προσπαθούσε να υπερασπιστεί το έργο των συνεργατών του και του ίδιου. Είναι αδιανόητο όλη η Ελλάδα να μιλάει για το Ρέθυμνο, όλοι εσείς που το επισκέπτεστε να βλέπετε τη μεταμόρφωσή του και να δέχουμε ένα απεινή πόλεμο μέσα στην πόλη μου, επειδή ακόμα και σήμερα που μιλάμε δεν έχω γενιάσει έργα πολύ μεγάλης εμβέλειας που ξεπερνάνε τα όρια ενός μικρού δήμου. Ήταν λάθος αυτό. Έτσι λοιπόν επιτρέψαμε την αμφισβήτηση. Ξεκίνησα λοιπόν σε μειονεκτική θέση και έχω πλήρη επίγνωση του τι λέω. Mm-hmm. Καταφέραμε όμως με παράθεση του έργου μας και επικοινωνία με τον κόσμο αυτό το κλίμα να το αναστρέψουμε. Σας λέω λοιπόν και να είναι κατανοητό προς όλους ότι σε καμία μέτρηση ποιοτική δεν εφαινόμουν να υστερώ το αντιπάλου μου. Απλώς ο θόρυβος που προκαλείται από το άλλο στρατόπεδο ήταν πολύ μεγάλος. Αυτό όμως το επέτρεψα να συμβεί γιατί με ενδιέφερε η κοινωνία να ανησυχήσει και να μην εφησυχαστεί όπως την προηγούμενη φορά που καλύφθηκαν 17 μονάδες σε 6 μέρες. Πάντως, αυτό που διακρίνανε και οι τηλεθεατές, το διακρίναμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, είναι ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη ένταση και στην τηλεμαχία εδώ στην Crete TV ανάμεσα σε εσάς και στον κύριο Νίνο. Αυτή η ένταση φαντάζομαι με το αποτέλεσμα σίγουρα πέφτει και η επόμενη μέρα πώς βρίσκει το Ρέθυμνο. Νομίζω το Ρέθυμνο το βρίσκει σε μια πολύ καλή μοίρα. Έχει ένα πολύ καλό δημοτικό συμβούλιο που υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι από όλες τις παρατάξεις που μπορούν να προσφέρουν στο δημοτικό έργο. Εγώ αισθάνομαι τον εαυτό μου ότι σαν καλή μέλισσα πρέπει να πάει σε όλα τα λουλούδια να πάρει το νέκταρ, το διαθέσιμο, αρκεί να υπάρχει ίδια διάθεση και από τις υπόλοιπες παρατάξεις. Δεν είμαι των διαχωρισμών, ούτε, ξέρετε, κρατάω μνησίκακα αποθυμένα του παρελθόντος. Αυτό με χαρακτηρίζει και στην υπόλοιπη επαγγελματική και προσωπική μου ζωή. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να θυμάται την επόμενη μέρα οτιδήποτε που αφορά το χθες. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι έχουμε τη δυνατότητα να συνεργαστούμε και θα το επιδιώξω. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι. Θα το ρωτήσεις αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα δεχτείτε ένα ερώτημα από το Λευτέρη, το Συμβουλάκη. Ένα σχόλιο, μια διαπίστωση. Και θα σας αποδεσμεύσουμε, κύριε Δήμαρχε. Γνωρίζω ότι υπάρχουν και υποχρεώσεις στη συνέχεια της βραδιάς. Πάμε σε διαφημίσεις. Γυρνάμε για να δεχτείτε το ερώτημα σχόλιο από τον Λευτέρη, το Συμβουλάκη και να ξεκινήσουμε τη συζήτηση και με τους συναδέλφους σας. Διαφημίσεις. Ένα λεπτό μετά τις 10.30, καταρχήν να σας δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας για τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας, 2810-38.000. Ώρα εχμής στην Crete TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook, με λατινικούς χαρακτήρες και δασκαλάκης@cretetv.gr. Βλέπετε στη διάρκεια της εκπομπής και τους τρόπους επικοινωνίας. Και βεβαίως ακολουθήστε μας στο Instagram για να γίνουμε ακόμα μεγαλύτερη διαδικτυακή παρέα, ήδη στην Νότια Ελλάδα,
το Instagram της Crete TV είναι από τα μεγαλύτερα με χιλιάδες φίλους. Και αυτό βεβαίως είναι οφειλή προς από εμάς σε εσάς ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και να πάμε στο Ρέθυμνο για να ολοκληρώσουμε και να αποδεσμεύσουμε τον κύριο Μαρινάκη. Λευτέρη Συμβουλάκη. Ναι, καλησπέρα κύριε Μαρινάκη. Αυτό που ήθελα να πω ως διαπίστωση για εσάς είναι ότι πετύχατε αυτή τη φορά, σε αυτή την εκλογή, μια προσωπική νίκη, με την έννοια πια ότι όλο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά ένα χρόνο πριν, αν μπορούμε να θυμηθούμε, υπήρχε ένα έντονο ρεύμα, ένα έντονο κύμα αντιμαρινισμού, αν μου επιτρέπετε ο όρος να το πω έτσι, το οποίο καταφέρατε να το αναστρέψετε εσείς προσωπικά με πολιτικές τακτικές κινήσεις, τις οποίες επιλέξατε να κάνετε. Νομίζω ήταν κομβικό σημείο γύρω στο Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο και πολύ κοντά εκεί, όταν πλέον αρχίσαμε να μαθαίνουμε τον Κλισθένη. Έτσι καταφέρατε να κερδίσετε και ένα κομμάτι από το μπλοκ εκείνο του ΣΥΡΙΖΑ, που τάχθηκε απέναντι από κάθε τι που θα μπορούσε να υποστηρίξει η Νέα Δημοκρατία. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα στη θεώρησή τους? Νομίζω ότι, και το έχω πει χαρακτηριστικά, ότι όλα αυτά τα χρόνια δουλεύω χωρίς να με ενδιαφέρουν τα επικοινωνιακά τρίκ και, αν θέλετε, οι δημόσιες σχέσεις. Αυτό είναι λάθος. Μπορεί να εκτιμιέται από τους συναδέλφους μου, να το εκτιμούν οι επισκέπτες, να το εκτιμούν οι φορείς με τους οποίους συναλλασσόμεθα, αλλά αφήνομαι έτσι γκρίζες ζώνες για εκείνους οι οποίοι θέλουν να μπουν σαν τη σκόνη μέσα από τη χαραμάδα και να κάνουν κριτική. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας Δήμος να μην έχει προβλήματα καθημερινότητας. Αλλά αυτό μου θυμίζει το παλιό φοιτητικό σύνθημα ότι κάποιοι κοιτάζουν το δέντρο και χάνουν το δάσος. Το δάσος είναι η εξέλιξη του Ρεθύμνου και νομίζω ότι είναι εντυπωσιακή. Έχουμε κάνει έργο καταπληκτικό. Έχουν επενδυθεί πάνω από 200 εκατομμύρια από χρηματοδοτικά προγράμματα στο Ρέθυμνο επί της Δημαρχίας της δικιάς μας. Πώς λοιπόν αυτή η Δημοτική Αρχή μπορούσε να καμφθεί από ένα επικοινωνιακό πόλεμο που δέχτηκε και μάλιστα στο όνομα της διαφθοράς και της διαφάνειας για ένα συγκεκριμένο, αν θέλετε, νομικό του πρόσωπο? Υποχρεωθήκαμε να αποκρούσουμε όλες αυτές τις επιθέσεις. Για μένα ήταν μια ευκαιρία να επικοινωνήσω με τον κόσμο. Ανασκουμποθήκαμε. Βρήκαμε λοιπόν τους διάβολους εκείνους επικοινωνίας και νομίζω ότι πολύ γρήγορα ο κόσμος κατάλαβε και έβγαλε τα συμπεράσματά του. Μην ξεχνάτε ότι δεν έχουμε κανένα μεγάλο κόμμα να μας στηρίζει και να μας υποστηρίζει. Δεν είχαμε κανένα, αν θέλετε, κέντρο εξουσίας το οποίο να μας δημιουργεί τον συνδυασμό μας. Ό,τι κάναμε το κάναμε μόνοι μας και γι' αυτό ακριβώς και άντεξε στον χρόνο. Είμαι εντυπωσιασμένος από την ποιότητα της νέας δημοτικής μου παράταξης. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, εμείς θα σας αποδεσμεύσουμε, αλλά δεν ξέρω αν με κάποιους από τους κυρίους εδώ, σίγουρα τον κύριο Καλατζάκη και τον κύριο Ζερβό τους γνωρίζετε, όπως και τον κύριο Κεφαλογιάννη, να υποθέσω ότι τον κύριο Νικολιδάκη από την Φεστό και τον κύριο Σέκο τους βλέπετε πρώτη φορά σαν εκλεγμένους δημάρχους. Να σας συστήσουμε λοιπόν δίπλα σας στους τηλεοπτικούς δέκτες. Κάθεται ο δήμαρχος της Φεστού, θα συναντιέσαι στην Κεντρική Ένωση Δήμων και σε όλες αυτές τις δραστηριότητες που θα έχετε από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019. Δεν ξέρω αν θέλετε να του πείτε ως παλιός στο νέο κάτι. Στην πέντε σίγουρα. Δεν είναι νέος, βλέπω ότι είναι πολύ όριμος ο συνάδελφός μας. Ως νέος στην αυτοδιοίκηση, σαν αιρετός δήμαρχος πια. Ναι. Τον καλωσορίζουμε λοιπόν στο χώρο μας και όπως πάντα υπάρχει μια αλληλεγγύη μεταξύ μας. Είμαστε στη διάθεση του καθενός για οτιδήποτε που νομίζω ότι θα είμαστε χρήσιμοι. Με τον κύριο Σέκο γνωριζόμαστε. Είμαστε μαζί και στην Οικονομική Επιτροπή της ΚΕΔΕ και ανταλλάσσουμε πολύ συχνά απόψεις, ιδίως στα θέματα τα οικονομικά των Δήμων. Οπότε περισσεύει η γνωριμία μαζί του, είναι ήδη δεδομένη και του εύχομαι και σε εκείνο καλή επιτυχία, διότι πραγματικά είναι άλλο κανείς να αντιπολιτεύεται και άλλο να διοικεί, και μάλιστα Δήμους όπως τους δικούς μας που έχουν ποικίλα και πολυεπίπεδα προβλήματα. Και με τον κύριο Ζερβό και τον κύριο Καλατζάκη είστε η παλιά καραβάνα των Δήμων της Κρήτης. Μεγάλη Δήμη και ο Άγιος Νικόλαος με την Ιεράπετρα. Γνωρίζεστε, νομίζω ότι έχετε συμπορευτεί σε πολλά κοινά ζητήματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση. Συντοπίτη σας ο Ανογιανός Σωκράτης Κεφαλογιάννης, που επανέρχεται. Νομίζω ότι, όπως λέει ο Λευτέρης, ένας ανοιχτός λογαριασμός των Ανογιανών προς τον Σωκράτη Κεφαλογιάννη αυτή η εκλογή.
Δεν θέλω να πω αυτό, θα πω όμως ότι τα Νόγια είναι τυχερά, διότι έχουν πολύ υψηλό πολιτικό επίπεδο και οι δύο, και ο Μανώλης ο Καλέρης αλλά και ο Σοκράτης Κεφαλογιάννης, είναι εξαιρετικού επίπεδου συνάδελφοι και νομίζω ότι τους χαρακτηρίζει η ευπρέπεια αλλά και η γνώση, οπότε τα Νόγια γι' αυτό προχωρούν, ξέρουν να διαλέγουν πάντα εξαιρετικούς εκπροσώπους. Κύριε Μαρινάκη, θα μου επιτρέψεις μάλλον να ρωτήσω, συγγνώμη κιόλας, να το διευκρινίσουμε. Προτρέχω λίγο και ξέρω σχεδόν την απάντηση, αλλά οφείλω να το κάνω. Αν το κατάλαβα καλά, θα είναι μία τελευταία τετραετία αυτή η τρέχουσα για σας στο Δήμο Ρεθύμνου. Ναι, το έχω δηλώσει, γιατί θέλω να καθαρίσω αυτό το τοπίο. Επειδή σκοπεύω να κάνω κινήσεις τέτοιες που να συνθέτουν την κοινωνία και να προωθούμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα που ήδη είναι χρηματοδοτημένο και ενταγμένο, δεν θέλω να μπει στη σκέψη κανενός ότι ετοιμάζομαι για την επόμενη φορά. Μάλιστα. Νομίζω ότι η κοινωνία του Ρεθύμνου με τίμησε και με το παραπάνω. Με εμπιστεύτηκε, εγώ αφιερώθηκα σε αυτήν, έχω δώσει πάρα πολλά πράγματα από τη ζωή μου, νομίζω ότι δικαιούμαι να δώσω και κάτι στην οικογένειά μου. Άρα να υποθέσω ότι θα δείξετε και τον επόμενο ή θα γίνει μέσα από μια διαδικασία από τη δημοτική σας ομάδα ο αυτός που θα ηγηθεί στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές μετά από 4 χρόνια. Είναι πολύ νωρίς. Νομίζω ότι όποιος δείχνει στην ουσία του κάνει κακό. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Η ίδια κοινωνία αναδεικνύει τους ανθρώπους και εμένα δεν με έδειξε κανείς. Μάλιστα. Οπότε δεν θα κάνω ποτέ αυτό το λάθος. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Νομίζω ότι το καλοκαίρι ο Δήμαρχος του Σφαιστού σας περιμένει στο φεστιβάλ στα Μάταλα. Ο Δήμαρχος του Αγίου Νικολάου στις καταδύσεις στη λίμνη του Αγίου Νικολάου. Στα Ανόγια έχουμε τα Ιακύνθια και ένα σωρό δράσεις. Τα Κύρβια. Τα Κύρβια στην Ιεράπετρα και βεβαίως όλους μαζί θα τους πάρετε τον Φλεβάρι στο καρναβάλι του Ρεθύμνου. Που θα μεταδώσει Κρήτη. Λοιπόν, έχουμε και το καρναβάλι των Μαλλίων, μην το ξεχάσουμε. Έχουμε το καρναβάλι των Μαλλίων, έχουμε το καρναβάλι των Μαλλίων, βεβαίως. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρετε την άνηση μάχη όταν εγώ είμαι σε στούντιο και εκείνοι μαζί. Ζηλεύω την παρέα σας. Πιστεύω ότι θα πείτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά επιφυλάσσουμε την επόμενη φορά. Βεβαίως. Να με καλέσετε να είμαι και εγώ μαζί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε. Καλή δύναμη σε εσάς και σε όλη την ομάδα. Και αυτό που επιζητά το Ρέθμνο είναι ενότητα και ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Και νομίζω ότι. Καλό βράδυ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε εμείς. Νομίζω, Ελευθέρω, ότι καταφέραμε να κάνουμε και συστάσεις. Να γνωρίσουμε για τους δημάρχους στον αέρα. Ο κύριος Νικολιδάκης δεν γνώριζε τον κύριο Μαρινάκη. Λέω να πάμε τώρα ανατολικά. Να πάμε στο Δήμο του Αγίου Νικολάου. Αν δεν κάνω λάθος, κάνατε κοινές δηλώσεις με τον κύριο Κοκκίνη χθες το βράδυ. Συνηθίζεται στον Άγιο Νικολάο, κύριε Δασκαλάκη, από το 1986 και θα αφιερώθηκε ο ηττημένος να πηγαίνει και να συγχαίρει τον νικητή. Αυτό έγινε και χθες το βράδυ. Ήρθε ο κύριος Κοκκίνης με την ομάδα του και μας συνεχάρει, αφού έτσι αλλιώς είναι γνωστό το ότι στόχος όλων όσων εμπλεκόμαστε με τα δημοτικά πράγματα είναι η πρόοδος του τόπου. Πολύ περισσότερο τώρα πια με το νέο νομικό πλαίσιο που υποχρεώνει συνεργασίες, ούτως ώστε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έτσι, ναι, κάναμε δηλώσεις εψές το βράδυ μαζί έξω από το εκλογικό μου κέντρο. Άρα, να υποθέσω ότι από την 1η Σεπτεμβρίου ενδεχομένως και η ομάδα του κυρίου Κοκκίνη να έχει έναν λόγο που εσείς θα επιλέξετε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, το δήλωσα εξάλλου, ότι ο στόχος μας θα είναι η μεγαλύτερη δυνατή συνένεση, που σημαίνει ότι εφόσον οι άλλες τρεις παρατάξεις πραγματικά θέλουν να συμμετάσχουν στη διοίκηση του Δήμου, οι πόρτες είναι ανοιχτές, μπορούμε να βρούμε κοινούς τόπους και να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Ναι, αυτό το διάστημα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου νομίζω ότι έχουμε το χρόνο να επικοινωνήσουμε όλοι μαζί και να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα πράγματα. Επειδή φάγαμε πολύ χρόνο με τον κύριο Μαρινάκη στο πρώτο μέρος, λόγω του ότι ήταν μακριά και δεν μπορούσε να γίνει ο διάλογος, θα μου επιτρέψετε να κάνουν μια τοποθέτηση όλοι οι δήμαρχοι για να επανέλθουμε έτσι σε πιο ειδικά θέματα. Δήμαρχε της Ιεράπετρας, επίσης έτσι πολύ εκρηκτικό το κλίμα στην προεκλογική περίοδο. Ανεβάσατε τους τόνους, ανεβάσατε τους τόνους οι συνυποψήφοι σας. Τι βρίσκει ως δεδομένο, ως και επόμενη μέρα την Ιεράπετρα? Τι είναι αυτό που μένει από αυτόν τον αγώνα? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, οι άνθρωποι οι οποίοι κατέβηκαν στις εκλογές στην Ιεράπετρα ήταν άνθρωποι οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί τους, δύο επικεφαλής, δύο δημοτικών παρατάξεων, ήταν στο δικό μου συνδυασμό.
γνωριζόμαστε πολύ καλά. Δεν το ξεπεράσατε ποτέ αυτό όμως. Σας ενόχλησε. Το έβλεπα και τηλεοπτικά στο debate που κάναμε. Ήταν κάτι που σας πονούσε. Εμένα προσωπικά δεν με ενόχλησε, αλλά ενόχλησε τον κόσμο. Αλλά το αφήνουμε αυτό και προχωράμε. Γιατί είπαμε τώρα ότι μετά από τις κοινές δηλώσεις που κάναμε και εμείς στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού, χθες το βράδυ στο εκλογικό μου κέντρο, καταλαβαίνετε ότι πλέον μια νέα ημέρα ξεκινά για την Ιερά Πέτρα. Μια μέρα η οποία θα πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε για το καλό του Δήμου. Η άποψή μου είναι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, παύλα τεροδιοίκηση, θα το λέω αυτό, δεν έχουμε αυτοδιοίκηση, έχουμε τεροδιοίκηση, δεν θέλει νομοσχέδια, θέλει χρήματα, θέλει προσωπικό, είναι θέμα προσώπων καθαρά. Έχουμε δει πολλές φορές μέσα από τους δικούς μας συνδυασμούς να υπάρχουν διαρροές, να φέρνουμε προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μην στηρίζονται και να στηρίζονται από άλλες δημοτικές παρατάξεις. Άρα λοιπόν, την επόμενη μέρα και με τον Κλισθένη μαζί, ακόμα πιο δυνατά, θα συνεργαστούμε για το καλό του Δήμου. Κύριε Σέγκο, παίρνετε τη σκυτάλια από την 1η Σεπτέμβρη από τον κύριο Μαστοράκη. Εσείς είχατε πιο ήπια προεκλογική περίοδο. Υπήρξαν και οι μικροεντάσεις οι τηλεοπτικές. Νομίζω ότι αυτό είναι αναμενόμενο. Το δικό σας σχόλιο για την επόμενη μέρα όσον αφορά τον Δήμο της Χερσονήσου, που οφείλω να το πω ότι με βάση τους αριθμούς είναι ο πιο τουριστικός Δήμος της χώρας. Είναι πραγματικά, κύριε Δασκαλάκη, ο πιο τουριστικός Δήμος της χώρας, με τις περισσότερες χιλιάδες αφίξεις και περισσότερα εκατομμύρια διενυκτερεύσεις. Αυτό δημιουργεί πρόσθετο βάρος στις πλάτες της τοπικής αυτοδιοίκησης και της εκάστοτε δημοτικής αρχής. Ο Δήμος Χερσονήσου έχει τεράστιες δυνατότητες, αλλά έχει και πολλά προβλήματα. Συνέπεια λοιπόν αυτής της διαδικασίας είναι η βαρύνουσα σημασία που έχει η συνεργασία μεταξύ μας την επόμενη μέρα, προκειμένου ο Δημότης της Χερσονήσου και ο επισκέπτης της Χερσονήσου να έχει ένα καλύτερο, αν θέλετε, περιβάλλον και στην καθημερινότητά του, αλλά και στις υποδομές του. Πρέπει να, βέβαια, να μην ξεχάσω να πω ότι το αποτέλεσμα των εκλογών κρίνεται ως αποτέλεσμα αλλαγής πορείας για το Δήμο Χερσονήσου. Να μην ξεχάσω να πω ότι και στην πρώτη Κυριακή, αλλά και στη δεύτερη, αυτή ήταν η επιταγή. Οφείλουμε να τη σεβαστούμε αυτή την επιταγή από το Δημότη της Χερσονήσου, να κάνουμε τις απαραίτητες συγκλήσεις που απαιτούνται ούτως ώστε ο Δήμος Χερσονήσου να αλλάξει πορεία. Τεράστιες δυνατότητες, πολλά προβλήματα, αλλαγή πορείας. Είναι ένα τρίπτυχο που οφείλουμε να το σεβαστούμε για να φέρουμε αποτέλεσμα. Μάλιστα. Κύριε Νικολιδάκη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είστε ο προτάρης αυτής της διαδικασίας. Πρώτη φορά να λαμβάνετε τα ηνία ως δήμαρχος. Έχετε όμως τη δική σας αυτοδιοικητική πορεία στον Δήμο της Φεστού. Τα είπαμε και μαζί προεκλογικά. Τι μένει από αυτήν την εκλογική μάχη και αν νομίζετε ότι πλέον έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες για να μην υπάρξει πρόβλημα όσον αφορά τις ισορροπίες στο Δημοτικό Συμβούλιο της Φεστού, ενός δυναμικού Δήμου της Ενδοχώρας, στο περιβόλι της Κρήτης το αποκαλούν. Μπορώ να πω ότι ίσως είμαι και ο γυραιότερος στην τοπική αυτοδιοίκηση, ασχολούμαι από το 1990, από διάφορες θέσεις. Και πιο παλιός. Και πιο παλιός, εντάξει. Σας είπαμε προτάρι ως δήμαρχο. Ως δήμαρχο, ναι, αυτό είναι αλήθεια, ότι είμαι πρώτη φορά εκλέγομαι ως δήμαρχος. Να σου πω κάτι. Εμάς η προεκλογική περίοδος πέρασε αρκετά ήρεμα. Εξάλλου και εδώ πέρα, στα debate που είχαμε μαζί σας, θεωρώ ότι ήταν μέσα στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού. Τις είχατε τις τσιμπημένες εντάσεις. Μικρές εντάσεις, εντάξει, δικαιολογημένες. Σαν προεκλογικός αγώνας χωρίς να έχει λίγο εντάσεις. Την Ιερά Πέτρα δεν τη φτάσατε πάντως. Την Ιερά Πέτρα το έχετε συνέχεια. Ήταν ωραία συζήτηση, δημαρχέ μου. Και εντάσεις, την απόλαυσες και εσύ το κατάλαβα. Οι εντάσεις ήταν μικρές. Αυτό που θέλω να πω εγώ, ότι πλέον οι εκλογές τελειώσαν, η επόμενη μέρα έχει έρθει. Από εκεί πέρα δεν παίζει καμιά σημασία το ποιος ηγείται πλέον αυτού του τόπου. Εγώ είμαι πολύ ευτυχής και χαρούμενος που μπορώ να ηγηθώ εγώ του Δήμου Φεστού, να δούμε αρκετά αξιόλογο, όπως είπατε κι εσείς. Αυτό που πρέπει να γίνει όμως από σήμερα είναι ότι πρέπει να γίνει ένα προσκλητήριο σε όλες τις παρατάξεις, σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, άσχετα που ανήκανε μέχρι σήμερα, και να πούμε ότι έχουμε όλα τα περιθώρια να προχωρήσουμε μαζί, γιατί είπαμε, μοναδικός αντίπαλος είναι τα προβλήματα και δυστυχώς τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Αυτά πρέπει να επιλύσουμε. Εγώ θέλω να έρθω σε εσάς, Δήμαρχε των Αγίων, κύριε Κεφαλογιάννη. Βεβαίως, για να είμαστε σωστοί, ο δημαρχιακός στόχος είναι στα ηνία τα δικά σας από την 1η Σεπτέμβρη του 2019. Έχουμε όμως και νυν δημάρχους που έχουν επανεκλογή, για τον κύριο Ζερβό και τον κύριο Καλατζάκη, όπως και τον κύριο Μαρινάκη. Αυτό ισχύει.
Θέλω να μου πείτε τι ένιωθε ο Σοκράτης Κεφαλογιάννης, γιατί ήταν 13 οι ψήφοι, ναι, 13. Που σας χωρίζουν από τον κύριο Μανώλη Καλλέργη, όταν έβλεπε τα κουκιά να μετρούνται ένα προς ένα και τη μια να είναι πάνω ο κύριος Καλλέργης, την άλλη να είναι πάνω ο κύριος Κεφαλογιάννης. Είναι αυτό το ψυχοφθόρο που μπορεί να προκαλέσει ο δεύτερος γύρος των εκλογών. Τι νιώθατε? Να πω την αλήθεια ότι όταν τελείωνε η διαδικασία της ψηφοφορίας, έτσι στην αυλή του σχολείου που ήμασταν όλοι και οι δύο υποψήφοι και πολλοί κόσμος μαζεμένοι, όταν είδα και έκλεινε η πόρτα των εκλογικών τμήματων, έτσι ένιωσα την ανάγκη να χειροκροτήσω. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία, έγραψα το διαγώνισμά μου, οπότε περιμένω το αποτέλεσμα. Αυτή τη διαδικασία την έχω ξαναπεράσει. Την έχω ξαναπεράσει πολύ έντονα και το 2014 και το 2010. Γενικώς οι εκλογές στα Νόγια δεν είναι εύκολες όσον αφορά τις μεγάλες διαφορές. Άρα λοιπόν κάπου εκεί κυμαίνεται η διαφορά, κάπου εκεί η αγωνία χτυπάει το όριο σε όλους τους υποψηφίους. Πιστεύω ότι δεν θα με πείραζε το οποιοδήποτε αποτέλεσμα, διότι θεώρησα ότι έχω κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια. Το πρόγραμμα το οποίο είχα καταθέσει και είχα κοινοποιήσει στον κόσμο ήταν ένα πλήρες, πιστεύω, συγκροτημένο πρόγραμμα, και άρα δεν είχα πλέον παρά να περιμένω την τελική τιμωρία του κόσμου. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε στον δεύτερο γύρο, όχι των εκλογών, αλλά των ερωτήσεων, και θα σας παραδώσω σε αυτόν τον γύρο στον συνάδελφο του Λευτέρη του Συμβουλίου, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και για μένα το Λευτέρη είναι μεγάλη η κόπωση, γιατί μετά από μια εκλογική βραδιά και έναν μαραθώνιο προεκλογικών debate που δίρκησαν πάνω από ένα μήνα εδώ στην Κρήτη TV, και θα το επαναλάβω, δεν θα πάψουμε ως όμιλος της Crete TV να ευχαριστούμε τους κριτικούς και τις κριτικές που μας έδωσαν αυτό το μοναδικό ρεκόρ στον πρώτο και στο δεύτερο γύρο, 83% τηλεθέαση. Νομίζω ότι πολλά αθηναϊκά μέσα θα ονειρευόταν ένα τέτοιο ποσοστό. Και να πω ότι είχαμε και ένα βαρόμετρο. Κάθε φορά που συνδεόμαστε με τα εκλογικά κέντρα τα δικά σας ή των αντιπάλων σας, βλέπαμε και την Crete TV στις οθόνες. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, Λευτέρη, είναι δική σου η δήμαρχη. Αυτό είναι αλήθεια. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τον κύριο Σέγκο, τον νέο δήμαρχο Χερσονήσου, με τον οποίο βέβαια κάναμε και ένα debate. Απλά θέλω γρήγορες απαντήσεις. Και να πούμε το εξής, ότι ο κύριος Σέγκο στη βραδιά του debate που έγινε εδώ στην Crete TV ήρθε προεκπλήξεως, διότι άκουσε τον δήμαρχο να παραδέχεται πράγματα σε μια εξομολόγηση, τα οποία δεν είχαν υποθεί ούτε καν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκείνο το βράδυ φάνηκε ότι ο ίδιος, αυτό είναι που αντιλαμβάνομαι εγώ, και αυτό θέλω να τον ρωτήσω, άρχισε να νιώθει ότι μπορεί και να γέρνει η πλάστιγκα. Το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής βέβαια ήταν λίγο διαφορετικό, όμως στη διάρκεια της εβδομάδος έχω την αίσθηση ότι τόσο ο ένας όσο ο άλλος μάζευαν ψήφους. Είναι έτσι, κύριε Σέγκο? Έτσι είναι, κύριε Συμβουλάκη. Όμως η πλάστιγκα, για να είμαι ειλικρινής, στο Δήμο Χερσονήσου νιώθαμε ότι γέρνει λόγω των πολλαπλών προβλημάτων που μέσα στην πενταετία δεν επιλύθησαν. Άρα αυτό που προσπαθήσαμε να αναδείξουμε ήταν από τη μια μεριά τι δεν έγινε ορθώς, αλλά το βασικό κομμάτι είναι οραματικά και σε επίπεδο προγραμματικών συγκλήσεων και συνεργασιών τι μπορεί να γίνει την επόμενη μέρα. Η εβδομάδα λοιπόν μεταξύ πρώτης και δεύτερης Κυριακής ήταν μια εβδομάδα που θέλαμε η δικιά μου η παράταξη και η δικιά μας η δημοτική ομάδα να καταδείξει τι μπορεί να κάνει αυτός ο Δήμος και οι άνθρωποι του την επόμενη μέρα. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι εν κατακλείδη Πέμπτη και Παρασκευή, αλλά και Σάββατο, αυτό πέρασε στον κόσμο. Αυτές οι τρεις μέρες ήταν καθοριστικές. Μετέβαλαν το αποτέλεσμα και έδειξαν ότι ο Δημότης της Χερσονήσου, πέραν των όποιων πιέσεων ή των όποιων ισορροπιών εντός εισαγωγικών, είχε επιλέξει από τα μέσα της εβδομάδος και μετά την αλλαγή πορείας στο Δήμο. Το κατέδειξε γλαφυρά το αποτέλεσμα, ήταν ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα. Να μην ξεχάσω να πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή για ένα δημότη της Χερσονήσου να ηγείται ενός τέτοιου Δήμου. Έτσι λοιπόν και στο δικό μου το πρόσωπο αντανακλά η τιμή για όλους τους δημότες του Δήμου. Είναι υψηλή ευθύνη. Ο Δήμος μας έχει τεράστιες δυνατότητες. Αλλά όμως, ξαναλέω άλλη μια φορά, είμαστε προσανατολισμένοι σε όλα τα επίπεδα συνεργασίας την επόμενη μέρα, με ένα σημαντικό όμως κοινό παρανομαστή. Την αλλαγή πορείας που θα φέρει ένα καλύτερο αποτέλεσμα στο Δήμο Χερσονήσου. Το στίχημα για εσάς είναι λογιστικό πλέον στη Χερσόνησο? Θα κάνετε ένα λογιστικό νοικοκύρεμα? Αυτό είναι το πρώτο για τη Χερσόνησο? Όχι, δεν είναι αυτό. Το θέμα στη Χερσόνησο είναι να υπάρξουν οι συγκλήσεις, οι προγραμματικές σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες να επιβάλλουν με αυτόν τον τρόπο την αλλαγή πορείας του Δήμου. Mm.
Τα προβλήματα του Δήμου είναι πολλά. Απαιτούν νοικοκύρεμα από τη μια μεριά, όχι λογιστικό, περισσότερο σε επίπεδο διάρθρωσης και, αν θέλετε, επαναδημιουργίας νέων διαδικασιών. Αυτό το πράγμα θα οδηγήσει στην αλλαγή πορείας. Είμαι αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί γι' αυτό, γιατί και οι συνάδελφοι οι οποίοι εξελέγησαν είναι πάρα πολλοί από αυτούς σε αυτή την κατεύθυνση, αλλά το ζητάει ο κόσμος. Για να πετύχει η επόμενη Δημοτική Αρχή της Χερσονήσου, πρέπει αυτή την επιταγή να την εκπληρώσει. Λοιπόν, πρέπει να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για να θέσει ο Λευτέρης ο Συμβουλάκης τα ερωτήματά του στους υπόλοιπους δημάρχους. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Εμείς βεβαίως στα διαφημιστικά διαλύματα μιλάμε έτσι με χαλαρή διάθεση. Έχει αποφορτιστεί και αυτό το προεκλογικό ή η αγωνία των αποτελεσμάτων. Είναι πλέον δεδομένο το αποτέλεσμα. Η Λαϊκή Βούληση εκφράστηκε. Εκφράστηκε με τον δικό της τρόπο και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα. Λευτέρη Συμβουλάκη, επέλεξε τον επόμενο δήμαρχο που θες να θέσεις ερώτημα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καλατζάκη, παρακολουθώντας το debate που είχε γίνει εδώ στην Κρήτη TV με Σέρα Μάνο και με όλους τους υποψηφίους του δημάρχου, εκείνο που με εντυπωσίασε περισσότερο ως θέμα της Ιεράπετρας και ήθελα ως πολίτης του Ηρακλείου να ακούσω για την Ιεράπετρα, ήταν το σχέδιο που υπήρχε για την Ίσο Χρυσή. Όσο και αν σας κάνει εντύπωση και αν σας φαίνεται, κύριε Καλατζάκη, ότι ήταν δευτερεύον θέμα στη συζήτηση, για μας που ήμασταν εκτός Ιεράπετρας, το νερό και η Ίσος Χρυσή ήταν τα σημεία αιχμής για τη συζήτησή σας. Υπάρχει από πλευρά σας κάποιο σχέδιο, αν θέλετε να μας πείτε ένα κομμάτι γι' αυτό, και ένα δεύτερο, πού κρίθηκε, σε ποιο σημείο δηλαδή στην καθημερινότητα, σε κάποιο μεγάλο έργο, η εκλογή δική σας? Εντάξει, η Ίσος Χρυσή πλέον έχει περάσει το φορέα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών της Κρήτης. Εκεί τυχαίνει να είμαι αντιπρόεδρος του φορέα. Μιλάμε για ένα νεοσύστατο φορέα, ο οποίος ακόμα δεν έχει ούτε πολλά χρήματα, ούτε προσωπικό. Ξεκινήσαμε φέτος. Έχει αναλάβει περιουσίες στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο και στο Λασίθι. Χρειάζεται πολλή δουλειά, χρειάζεται στελέχωση. Εμείς από τη μεριά μας, ως Δήμος Ιεράπετρας, πάντα προσφέρουμε το καλύτερο μαζί με τις υπηρεσίες, τη Διεύθυνση Δασών, τη Χτηματική Υπηρεσία, το Λιμεναρχείο, το Λιμενικό Σώμα, δηλαδή όλες αυτές τις υπηρεσίες που εμπλέκονται, την αστυνομία πάνω στη διαχείριση της Ίσου Χρυσή. Προσπαθούμε να διαφυλάξουμε την Ίσο. Υπάρχουν προβλήματα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, τελευταία χρόνια έχουν λυθεί πάρα πολλά από αυτά. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Το ζητούμενο είναι αυτός ο φορέας διαχείρισης να λάβει πρωτοβουλίες και να μπορέσω πραγματικά να το προστατεύσουμε. Να κερδίσει η Ιεράπετρα από την Ίσο Χρυσή. Η Ιεράπετρα, κοιτάξτε, να είναι κάτι. Ούτως ή άλλως ένα σημείο αναφοράς για την Ιεράπετρα, ένας καθαρά τουριστικός προορισμός. Χιλιάδες επισκέπτες έρχονται κάθε χρόνο και πηγαίνουν στην Ίσο Χρυσή. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε. Πρέπει το κράτος να χρηματοδοτήσει κάποια πράγματα πάνω στο νησί. Οι υπηρεσίες οι οποίες είναι αρμόδιες θα πρέπει να διαφυλάξουν, να προστατεύσουν το νησί μαζί με εμάς. Ο αγώνας συνεχίζεται μέσα από το φορέα, όπως σας είπα τώρα, το νεοσύστατο φορέα διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Τώρα, πού κρίθηκαν οι εκλογές? Οι εκλογές, κοιτάξτε κάτι, είναι στο έργο το οποίο εμείς παρουσιάσαμε στον κόσμο. Έχουμε κάνει σημαντικό έργο τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν θέλω να τα ξαναβάλω στη συζήτηση. Ο κόσμος τα ξέρει, τα βλέπει. Δεν είναι εύκολο να κοροϊδέψει τον γεραπετρίτικο λαό. Βλέπει ότι είχα μια ομάδα μου και όπως και τώρα έχω μια ομάδα η οποία δουλεύει καθημερινά. Ο στόχος μας είναι να υλοποιήσουμε έργα που έχει ανάγκη η Ιεράπετρα εδώ και πολλά χρόνια. Πολλά από αυτά έχουν ξεκινήσει. Όπως αναφέρεται προηγουμένως στο νερό, στην ίδρυυση, ένα σημαντικό πρόβλημα που είχε η Ιεράπετρα ήταν η ποσότητα για να καλύψουμε ειδικά το καλοκαίρι τις ανάγκες της πόλης και των κάποιων τοπικών κοινοτήτων, Γραλιά, Στομείο, Βαϊνιά, Κεντρή, όλες αυτές τις περιοχές. Ξεκινήσαμε, χρηματοδοτήσαμε ένα μεγάλο έργο, ξεκινάμε στη δεύτερη φάση, δηλαδή ο κόσμος είδε ότι πολλά προβλήματα που ήταν χρονοβόρα στην Ιεράπετρα έχουν αρχίσει να λύνονται και πολλά από αυτά έχουν πολλά έργα έχουν δρομολογηθεί και υλοποιούνται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Μια δύσκολη ερώτηση για τον κύριο Νικολιδάκη. Βεβαίως. Είναι κάτι, κύριε Νικολιδάκη, προφανώς εσείς θα το γνωρίζετε. Ο Μάνος δεν ξέρω. Ωστόσο, ίσως λόγω του ότι ήταν προεκλογική περίοδος, ακούγεται πρώτη φορά, στη διάρκεια μάλλον της προεκλογικής περίοδου, να ξέρεις, είχαμε μία δικαστική απόφαση για το Δήμο Φεστού, που αφορά έναν ανεξέλεγκτο χώρο απορριμμάτων, είναι έτσι, κάποια καταδίκη υπήρχε για τον απερχόμενο Δήμαρχο, για τη διαδικασία αυτή. Το γνωρίζετε, κύριε Νικολιδάκη? Δεν το ξέρω. Μάλιστα.
Μπορώ να πω ότι δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Μα, τα ακούω πρώτη φορά. Το πρώτο που μπορείτε να αυτό, μάθετε. Ναι, θα μπορώ να το δω τις για τον κύριο Αρμουτάκη, αν δεν κάνω λάθος. Δεν το ξέρω. Και ο κύριος Φανταουτσάκης δικηγόρος από την πλευρά του Δήμου. Εκεί δεν είναι, νομίζω. Ναι, ο κύριος Φανταουτσάκης είναι. Δεν ξέρω. Θα σας ενημερώσει λοιπόν. Τα πρώτα που πρέπει θα να δούμε αυτές τις μέρες. Έτσι έλεγα. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η φάση ενημέρωση. Να πούμε ότι είναι μάλλον πολύ φρέσκο. Είναι ο ΠΟΗ. Υπήρχε μια δικαστική απόφαση. Δεν είπα τίποτα στη διάρκεια τη προεκλογική περίοδου για να τηρήσουμε ισορροπίες, αν και ο κύριος Αρμουτάκης δεν ήταν υποψήφιος. Έχει σχέση με έναν χώρο απορριμμάτων. Δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες ακριβώς. Mm-hmm. Νόμιζα ότι θα ήξερε ο κύριος Νικολιδάκης. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, κύριε Νικολιδάκη, ο Δήμος ο δικός σας βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα, ας το πούμε έτσι, με το τετραπλό αυτό θανατικό στις μεγάλες βροχές. Mm-hmm. Παρά το γεγονός, αυτό δεν καθόρισε τις εκλογές, ούτε χαρακτήρισε την προεκλογική περίοδο. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς αντιμετωπίζετε πλέον και εσείς ως νέος δήμαρχος την ασφάλεια των δημοτών μέσα από αυτά τα περάσματα που δεν είναι ένα, είναι πολλά στην περιοχή. Πριν απαντήσετε, θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνατε όλοι οι υποψήφοι, ότι δεν το έβαλαν στην αρένα, γιατί μιλάμε για μια οικογένεια, μάλλον για τρεις διαφορετικές οικογένειες και όλους μαζί που θρηνούν τέσσερις ανθρώπους και δεν το χρησιμοποίησε κανείς και αυτό είναι προς τιμήν τους. Και εδώ έχουμε θα μπορούσε να είναι και ο Μερτά, βέβαια. Αυτό, νομίζω μάλλον ότι η οικογένεια αυτή είναι στον δικό σας Δήμο, σωστά. Από το καλό χωριό. Από το καλό χωριό. Λοιπόν. Κοιτάξτε, δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ένα τέτοιο γεγονός σε μια προεκλογική περίοδο, γιατί ήταν ένα πάρα πολύ τραγικό γεγονός. Άρα θεωρούσα ότι οποιοδήποτε τολμούσε να χρησιμοποιήσει κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ χαμηλότερο των περιστάσεων. Από την άλλη πλευρά, όμως, ένα γεγονός το οποίο έχει συμβεί. Έχει συμβεί, έχει σοκάρει όλη την κοινωνία της Μεσαράς. Ήταν μια περίοδο που όλοι οι κάτοικοι της Μεσαράς αισθάνονταν πάρα πολύ άσχημα για το γεγονός που έγινε, άσκατα αν φταίγανε ή όχι. Είναι αλήθεια, ο Δήμος έχει αρκετά περάσματα τέτοια. Δεν θα σταθούμε διαχρονικά ποιος φταίει με το μέχρι σήμερα, γιατί ειλικρινά μέχρι σήμερα δεν έφταιγε ο Δήμος. Ξέρουμε τα ΤΟΕΒ δημιουργήθηκαν από το Υπουργείο Γεωργίας, πώς μπορεί τότε, εκείνη την περίοδο που δημιουργήθηκαν, να δημιουργούνται δρόμοι και να επιτρέπεται να περνάει οι δρόμοι αυτοί να συνεχίζουν μέσα από ένα χείμαρο που ξέρουμε ότι είναι αλλοπρόσαλος. Δηλαδή, μπορεί ξαφνικά, ας πούμε, να αρχίσει και να κατεβάζει τεράστιες ποσότητες νερού, οι οποίες είναι ανεξέλεκτες για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτή τη στιγμή όμως το γεγονός έχει συμβεί και πρέπει να σταθούν πάρα πολύ σοβαρά. Σε πρώτη φάση, έχουν εγκριθεί ήδη 250.000 ευρώ και είχαν εγκριθεί για την περίοδο που είχε γίνει το γεγονός. Ο Δήμος δεν είχε μπορέσει να προχωρήσει στη διαδικασία της ολοκλήρωσης της μελέτης και της δημοπρασίας της συγκεκριμένης γέφυρας. Αλλά και πάλι αυτό δεν λέει τίποτα. Τα περάσματα είναι αρκετά. Θα πρέπει να δούμε κατά πόσο είναι δυνατόν τουλάχιστον στα σημαντικά περάσματα που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν περάσματα τα οποία και υπάρχει ταμπέλα της αρχαιολογίας Ωραιότατη Καφέ και λέει προς Αγία Τριάδα. Θα μπορούσε εκείνο το βράδυ που έγινε το γεγονός μία παρέα από τουρίστες να θέλανε έστω εκείνη την ώρα να πάνε επισκεφτούν την Αγία Τριάδα και να έχει συμβεί το ίδιο γεγονός σε άλλο σημείο. Πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε χρηματοδοτήσεις τουλάχιστον να εξασφαλίσουμε τις γέφυρες στα μεγάλα περάσματα. Τα δευτερεύοντα περάσματα, τουλάχιστον η πολιτική προστασία θα πρέπει να κάνει το καθήκον της στην περίοδο που υπάρχουν τέτοια γεγονότα. Γιατί όπως είχα αναφερθεί και παλιότερα στις ομιλίες μου εδώ πέρα, μέχρι πριν από λίγα χρόνια η πολιτική προστασία το βάρος το έδινε πάντα στις φωτιές. Τώρα τα τελευταία χρόνια και μετά τα γεγονότα της Μάντρας, για να μην πω λόγο, η πολιτική προστασία έχει αρχίσει να ακούει το κουδουνάκι του κινδύνου ότι δεν είναι μόνο οι φωτιές, είναι οι πλημμύρες. Άρα θα πρέπει να δούμε ποιο τρόπο την περίοδο αυτή, αυτά τα περάσματα να μπορούν να κλείνουν, ώστε τουλάχιστον να μην επιτρέπουν σε κάποιον που δεν ξέρει. Γιατί αν τυχόν κάποιος ξέρει για το ρισκάρι, είναι θέμα δικό του, αλλά τουλάχιστον σε αυτούς που δεν ξέρουν. Μάνο, εδώ τώρα σχολιάζοντας την απάντηση του κυρίου Νικολιδάκη, γι' αυτό είναι κάτι ευχάριστο, ας το πούμε έτσι, καταλαβαίνει κάποιος ότι υπάρχει σύγκληση πάνω σε αυτά τα κομμάτια. Ακούσαμε όλοι να λένε το ίδιο πράγμα, έτσι, και την κυρία Πετραγωγιόλου και τους άλλους συνυποψηφίους, ακριβώς το ίδιο πράγμα από το πρόγραμμα. Πράγματι. Λοιπόν, τώρα έχεις δύο επιλογές. Έχεις την επιλογή να πας στη λίμνη του Αγίου Νικολάου ή να πας στο οροπέδιο της Νίδας. Επέλεξε. Θα αφήσω τον κύριο Σοκράτη Κεφαλογιάννη στο τέλος. Θέλω να ρωτήσω τον. Ή στην Ελλούντα, όπου θες. Τον κύριο Ζερβό. Θέλω να τον ρωτήσω. Ή στην Νεάπολη, ορθώς. Ένα διπλό ερώτημα και το απαντάτε γρήγορα. Αφενός, πώς κρίθηκε η μάχη με έναν αντίπαλο πρώην βουλευτή Λασιθίου,
αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Κοχίνης, που σημαίνει ότι έχει μία δύναμη που μπορεί να τη φέρει από το παρελθόν. Και μία εμπειρία. Και εμπειρία, βεβαίως. Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι να μας πείτε, επειδή έχω ρωτήσει για έργα και για δράσεις, αυτό είναι την περιβόητο σχέδιο με την περιβόητη γέφυρα. Πείτε μας και τα δύο. Θα ξεκινήσω από το εύκολο το δεύτερο. Νομίζω ότι έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές ότι αυτή η υπόθεση με τη γέφυρα μπήκε στο τραπέζι από την δικιά μας τη μεριά για να δείξουμε μόνο ότι τα ζητήματα, τα προβλήματα τα κυκλοφοριακά στον Άγιο Νικόλαο δεν λύνονται με μπαλώματα. Θέλει τομές. Θα είναι γέφυρα, θα είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ένα ζήτημα το οποίο θα το διαχειριστούμε από μηδενική βάση τώρα στην νέα περίοδο που θα διανύσουμε. Υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε καθαρά και με ένα άλλο πνεύμα, γιατί μια πόλη η οποία σχεδιάστηκε για 14.000 κατοίκους και καλείται τώρα να το καλοκαίρι να διαχειριστεί 50-60, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ζητήματα. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Θέλει να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο και είμαστε αποφασισμένοι να το βάλουμε. Είτε θα είναι αυτό, είτε θα είναι κάποιος μόλος, είτε θα είναι κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν λύσεις στο τραπέζι, τις οποίες θα τις δούμε με απόλυτη ηρεμία. Είναι εφικτό να γίνουν αυτά, είναι εφικτό. Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί όπως το βλέπουμε στο θα πρέπει να οριμάσει. Είναι ένα ζήτημα μεγάλο. Υπάρχουν, κοιτάξτε να δείτε, ο Άγιος Νικολός, με δεδομένο ότι καταργήθηκε η λογική του εμπορικού λιμανιού και παραμένει το τουριστικό λιμάνι. Επειδή υπάρχουν τα ημερόπλια τα οποία πηγαίνουν Σπίνα Λόγκα ή όλα τα υπόλοιπα που υπάρχουν, καθώς επίσης και τα κρουαζιερόπλια, μας υποχρεώνει να έχουμε κίνηση στο κέντρο της πόλης. Για να απαλλαγούμε από αυτό, πρέπει αυτή την κίνηση να την πάμε κάπου αλλού. Η πρόταση λοιπόν η οποία έγινε είναι ούτως ώστε να γίνει ένα bypass και να οδηγείται η κίνηση στο λιμάνι εύκολα. Αντί για αυτήν, υπάρχει και άλλη λύση. Ένας δεύτερος μόλος, πλωτός ή επί πασάλων, εξωτερικά από τη μαρίνα, ούτως ώστε πάλι η κίνηση να είναι περιφερειακά. Όμως είναι ζητήματα τα οποία τα δούμε. Έτσι. Πρέπει να αρχίσει να συζητείτε. Αμερική. Πρέπει να συζητείτε σοβαρά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά. Πρέπει να οριμάσει. Δεν είναι κάτι το οποίο θα γίνει αύριο, μεθαύριο, σε δύο χρόνια. Είναι τομές, είναι προοπτικές. Είναι οραματικό. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, και θα έλεγα εγώ προσωπικά σαν άνθρωπος που ασχολείται με τα κοινά ότι ναι, γιατί όχι, γιατί να μην δημιουργήσουμε ένα δεύτερο τοπόσημο στην Κρήτη εκτός από τη λίμνη και μια γέφυρα η οποία να δίνει... Πείτε μας για τον Κοκκίνη, μάλλον να μην τον... Ναι, ναι, δεν θα το ξεχάσω έτσι αλλιώς. Να πω ότι νομίζω ότι αυτό ήταν και το στοιχείο το οποίο αξιολόγησε περισσότερο, αν θέλετε, αξιολόγησαν οι συμπολίτες ουσιαστικά και την πρώτη Κυριακή και τη δεύτερη. Παίζοντας, αν θέλετε, με έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται μόνο με την τοπική αυτοδιοίκηση όπως είμαι εγώ τόσα χρόνια και έχοντας μια άξια ομάδα δίπλα μου και με έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε από το παρελθόν, φτιάχνοντας μια ομάδα, εκείνος την επέλεξε, για να δώσει απαντήσεις στο σήμερα. Νομίζω ότι οι συνδημότες αντιλήφθηκαν ότι η πρόταση όπως την εμφανίσαμε, συγκροτημένη με προοπτική και αν θέλετε οργάνωση έτσι όπως έπρεπε, αξιολογήθηκε από τους συμπολίτες οι οποίοι ζουν την καθημερινότητα, τη δύσκολη καθημερινότητα, γιατί ήθελα να πω, αν θέλετε, ότι αυτή την περίοδο εμείς οι ενεργεία δήμαρχοι βρεθήκαμε, αν θέλετε, με την πλάτη στον τοίχο, όταν έχουν να αφαιρέσει από εμάς χρήματα και διαδικασίες εύκολων, αν θέλετε, παρεμβάσεων, ουσιαστικά μας αφαίρεσαν τη δυνατότητα να έχουμε την άμεση παρέμβαση. Παρ' όλα τα αυτά, νομίζω ότι αυτό το οποίο υπόθηκε με απόλυτη ειλικρίνεια εδώ και καιρό από εμάς, ο κόσμος το κατάλαβε, το δέχτηκε, ξέρει πολύ καλά την προοπτική, αφού αυτή την περίοδο, αν θέλετε, το τελευταίο χρόνο δημοπρατούνται το ένα έργο πίσω από το άλλο. Βλέπει λοιπόν ότι υπάρχει η προοπτική πράγματι να ολοκληρωθούν τα πράγματα έτσι όπως τα έχουμε σχεδιάσει. Θα χάνατε. Νομίζω ότι εξ αρχής δεν είχα τέτοια, αν θέλετε, είχατε μια σιγουριά πάντως. Αυτό που όταν έχεις τοποθετήσει. Θα έλεγα ότι, κοιτάξτε, κύριε Δασκαλάκη, όταν έχεις κάνει δουλειά, όταν γνωρίζεις πώς εξελίσσονται τα πράγματα, όταν έχεις πολύ καλή σχέση με τον τόπο, με τον κόσμο, γιατί επικοινωνώ καθημερινά μαζί τους, ζω στον τόπο, λειτουργώ στον τόπο, οπότε είχα μια εικόνα. Προφανώς οι εκλογές ποτέ δεν είναι δεδομένες και η κάλπη είναι θηλυκή, όπως λέμε εμείς οι παλιότεροι. Υπήρχε μια εικόνα η οποία περιμέναμε να βγει και από την κάλπη. Και νομίζω ότι και τη μια Κυριακή και τη δεύτερη, αφού η διαφορά της πρώτης Κυριακής περίπου 6 μονάδες διατηρήθηκε και την δεύτερη, που σημαίνει ότι ήδη είχε διαμορφωθεί ένα πλαίσιο, παρόλο που, αν θέλετε, το 2014, όντας, αν θέλετε, καινούριος χωρίς να υπερασπίζομαι έργο, ήμουνα 2 μονάδες, 2,5 μονάδες μπροστά από τον κύριο Κουνενάκη.
Τώρα ήμουν 6 μονάδες, έχοντας και το βάρος της θητείας το οποίο. Λοιπόν, θα ανηφορήσεις τώρα στον Ψιλωρίτη για να κλείσουμε αυτόν τον κύκλο. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Κεφαλογιάννη, εάν είναι εύκολο να εκλεγεί και να διοικήσει, να υπηρετήσει στο Δήμο Ανογείων ένας Κεφαλογιάννης και πόσο δύσκολη ήταν η προεκλογική περίοδος αυτή για να εξασφαλίσετε τελικά την επικράτησή σας στο Δήμο Ανογείων. Ναι. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο ή δύσκολο ένας Κεφαλογιάννης να διεκδικήσει. Πάντως, ο Σωκράτης ο Κεφαλογιάννης σίγουρα είχε τα χέρια για να το διεκδικήσει, γιατί προερχόταν από μια οχταετή δημαρχιακή θητεία. Κατά το κοινό σου ομολογουμένο επιτυχημένη. Και πιστεύω ότι ήταν και το κρίσιμο στοιχείο των χθεσινών εκλογών. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είχαμε να συγκρίνουμε δύο υποψήφιους δημάρχους, οι οποίοι πλέον είχαν διατελέσει και οι δύο δήμαρχοι. Ήταν καθαρά συγκριτικό το στοιχείο όσον αφορά αυτό. Και κατά δεύτερο, στον προγραμματικό λόγο που ο καθένας μας κατέθεσε σε αυτή την προεκλογική περίοδο και πόσο κατάφερε να το επικοινωνήσει αυτό με τον κόσμο. Πιστεύω ότι ο κόσμος πήγε στην κάλπη, ψήφισε, η τιμωρία ήταν αυτή. Οπότε η προηγούμενη μέρα είναι η συνέχεια της επόμενης μέρας. Τις μαζέψατε μία-μία τις ψήφους αυτές, κύριε Κεφαλογιάννη? Πάντα οι ψήφοι μαζεύονται μία-μία. Είναι και λίγο το εκλογικό σώμα. Είναι εύκολο και πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο. Ποιο είναι το οραματικό σας έργο, ένα οραματικό έργο, ένα εμβληματικό που σχεδιάζετε? Θα σας πω έτσι, ότι θυμάμαι ήταν ένας υπάλληλος στο Δήμο, ο οποίος όταν έμπαινε μέσα να μου πει 2-3 θέματα, μου έλεγε: Δήμαρχε, σου πω 2 πράγματα. Πρώτον, αυτό. Δεύτερον, μου λέγε, που είναι και αυτό πρώτο. Η σημαντικότητα των πραγμάτων είναι στην ίδια ευθεία. Αλλά θεωρώ ότι και στην προεκλογική περίοδο και άρα και από 1η Σεπτεμβρίου έχουμε να ανταποκριθούμε σε ένα πρόγραμμα που καταρτήσαμε που βάζει κορυφαίες διεκδικήσεις. Για μένα είναι εξίσου σημαντικό το να ξεκινήσει η διαδικασία και αυτό μπορεί να γίνει από το Δήμο Ανογείων που έχει κάνει πάρα πολλά χρόνια αυτή την προεργασία για την διεκδίκηση της ιδιοκτησίας του βουνού εν ώψη των δασικών χαρτών. Είναι πολύ κρίσιμο. Θεωρώ ότι μπορούμε να το παλέψουμε. Ένας χιονοδρομικός προορισμός, να αναστηθεί ένα χιονοδρομικό κέντρο εκεί που θα μπορούσε. Κύριε Συμβουλάκη, για να και δούμε. Γίνει και μια προσπάθεια από τα λιβάδια. Γενικώς γίνονται προσπάθειες, αλλά θα πρέπει να δούμε γενικώς τι συμβαίνει στα βουνά της Κρήτης. Στα βουνά της Κρήτης, εν αντιθέσει με την υπόλοιπη Ελλάδα, όσον αφορά τα δάση, στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου δάσος θεωρείται δημόσια γη, στην Κρήτη πρέπει και το δημόσιο και ο Δήμος και ο ιδιώτης να αποδείξει την κυριότητα. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το διεκδικήσουμε με το δεδομένο ότι η δημόσια περιουσία έχει περιέλθει για 99 χρόνια στο υπερταμείο. Θα είναι μια καλή αρχή και πιστεύω ότι επειδή έχουμε χρόνια δουλέψει σε αυτό το αντικείμενο, θα καταφέρουμε και θα αποτελέσει μια απόφαση η οποία θα είναι που θα επηρεάσει όλους τους Δήμους της Κρήτης, όλες τις ζώνες των δασών. Ένα δεύτερο στοιχείο που είναι και αυτό πρώτο είναι η επαναλειτουργία του γαλακτοκομικού συνεταιρισμού. Είναι ένα κτηνοτροφικό χωριό τα Νόγια. Είναι η κινητήριος δύναμη ο συνεταιρισμός που εδώ και 7 χρόνια παραμένει κλειστός και σαφώς είναι σε πρώτη φάση η διασύνδεση, η οδική διασύνδεση, η βελτίωση του οδικού δικτύου από Ηράκλειο προς Αναλή. Λοιπόν, νωρίτερα λέγαμε για αυτήν την μεγάλη αποδοχή στις εκλογικές βραδιές, κύριε. Φαίνεται όμως ότι η Κρήτη TV, και αυτό είναι γνωστό, το γνωρίζουμε, δεν περιορίζεται στα σύνορα της χώρας. Πληροφορούμε ότι μας βλέπουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μέσω διαδικτύου, είναι συντονισμένοι σε ώρα αιχμής. Να πούμε λοιπόν την δική μας αγάπη και τη δική μας εκτίμηση στους Κρήτες της Ομογένειας και έχω και ένα προσωπικό μήνυμα για τον Δήμαρχο της Ιεράπετρας. Στέλνει χαιρετίσματα στον Δήμαρχο της Ιεράπετρας, ο κύριος Γιώργος Αγγελάκης, ο οποίος είναι συντονισμένος απόψε στην Κρήτη TV και επειδή νωρίτερα συστήσαμε τους νέους δημάρχους με τους παλιούς, να στείλετε το μήνυμά σας στον κύριο Αγγελάκη που μας βλέπει τώρα. Κύριε, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Αγγελάκη, ένας φίλος, ένας άνθρωπος, ένας πατριώτης πραγματικά που βοηθάει την τοπική αυτοδιοίκηση στο νομό Λαστείου, έρχεται κάθε χρόνο. Έχει στηρίξει πολλές προσπάθειες που έχουμε κάνει. Το αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ από τη μεριά μου, εκπροσωπώντας το Δήμο της Ιεράπετρας, αλλά θεωρώ ότι έχει σχέσεις και με τους άλλους Δήμους του νομού Λαστείου.
και είναι αυτό το μαγικό που κάνει η Crete TV, το διάβολο επικοινωνίας με τους Κρήτες της Ομογένειας, που μέσα από την Crete TV έχουν τα μάτια και τα αυτιά στην ιδιαίτερη τους πατρίδα, ενώ μας χωρίζει μια Μεσόγειος και ένας Ατλαντικός. Η αγάπη μας και εκτίμησή μας όλους τους Κρήτες της Ομογένειας. Έρχεται τουλάχιστον 3-4 φορές το χρόνο στην Ιεράπετρα, στη Σιτία, στον Άγιο Νικόλαο, γενικά στον Ομό Λαστείου, και έχει φίλους και γνωστούς όχι μόνο στον Ομό Λαστείου αλλά και στην περιφέρεια. Μάλιστα. Λοιπόν, τα χαιρετίσματα μας λοιπόν και στον κύριο Αγγελάκη, αλλά και σε όλους τους Κρήτες και τους Έλληνες της Ομογένειας. Και θέλω να πάμε στον επόμενο κύκλο. Εγώ θα σας γυρίσω μερικές ημέρες πριν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος, όταν σας παρακολουθεί στην τηλεόραση, όταν αναπτύσσεται ένας προεκλογικός διάλογος, αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να ακούσουν μετά αυτό που δεν μπορούν να ακούσουν πριν. Και γιατί το λέω αυτό? Και θα προκαταβάλω την ερώτηση. Δεν υπάρχει αχίλλειος στέρνα. Ξεκινάω με εσάς, κύριε Νικολιδάκη. Στη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα, τι ήταν αυτό που ο Γρηγόρης Νικολιδάκης, δήμαρχος της Φεστού από την 1η Σεπτεμβρίου, φοβόταν ως ερώτηση, φοβόταν ως αδύναμο στοιχείο, ως κάτι το οποίο εδώ θα μπορούσε ένας αυτοδιοικητικός μου αντίπαλος να με παγιδεύσει και μην πείτε ότι δεν υπάρχουν και αυτά τα λεπτά σημεία? Να σας πω, δεν φοβόμουν τίποτα. Δεν φοβόμουν τίποτα, να σας πω γιατί. Γιατί θεωρώ ότι για αρκετά χρόνια έχω υπηρετήσει την τοπική αυτοδιοίκηση σεμνά, ταπεινά. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ήμουν απόλυτος γνώστης των προβλημάτων της περιοχής μας. Είχα δουλέψει πάνω σε αυτά τα προβλήματα. Και έτσι δεν υπήρχε κάτι το συγκεκριμένο ή κάτι το λεπτό σημείο. Δηλαδή, ειλικρινά, δεν φοβόμουν κάτι. Δεν φοβόμουν. Πάντα θα υπάρχει κάτι εκεί που εδώ δεν είμαι καλά ενημερωμένος, δεν είναι το δυνατό μου χαρτί. Δεν είναι παντογνώστης ο δήμαρχος, γι' αυτό δημιουργεί και μια ομάδα για να μπορεί να καλύψει αυτό το κενό. Κάποιος είναι γνώστης στο θέμα της καθαριότητας, κάποιος άλλος είναι γνώστης στη διαχείριση των οικονομικών, ένας τρίτος είναι γνώστης στα επενδυτικά προγράμματα. Η αλήθεια είναι ότι αν τυχόν κάποιος με ρωτούσε για τα οικονομικά, θα μπορούσα να πω ότι ήταν ένα αδύναμο σημείο μου, γιατί μάλιστα, εγώ λέω ότι με τα οικονομικά δεν έχω καμία σχέση. Πάντα υπηρέτησα μέσα από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, την οποία θεωρώ ότι γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Φυσιολογικό θα ήταν, αν με ρωτούσε κάτι για τα οικονομικά του Δήμου, θα ήξερα να απαντήσω ότι ξέρω ότι αυτή την τετραετία τα οικονομικά του Δήμου ήταν σε μια μάλιστα πολύ δραματική κατάσταση. Από εκεί και πέρα δεν θα μπορούσα να απαντήσω εκείνη τη στιγμή πώς θα μπορέσει να ανοιχτεί το πρόβλημα. Πολύ ειλικρινά, ότι παραλαμβάνεται αποθεματικό, ξέρετε, αν έχει αποθεματικό. Ξέρω ότι παραλαμβάνουμε αρκετά χρέη, υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις ακόμα, τις οποίες ο Δήμος θα έρθει να εκτελέσει και αύριο. Και από εκεί και πέρα, ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να μπούμε σε μια τροχιά δουλειάς τέτοιας που να μπορέσουμε πάλι ο Δήμος. Η δύσκολη ερώτηση έλαχε στον Δήμαρχο της Φεστού από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όλοι οι υπόλοιποι τώρα έχετε την ευκαιρία να προετοιμαστείτε για να απαντήσετε. Πάμε σε διαφημίσεις. 6 Δήμαρχοι της Κρήτης σε ώρα αιχμής. Εδώ, 11:30, ζωντανά, η επόμενη μέρα των αυτοδιοικητικών εκλογών, και θα έρθω σε εσάς, Δήμαρχε του Αγίου Νικολάου. Τι είναι αυτό που χαρακτηρίζεται το σαχίλιο τέρνα στην περίοδο την προεκλογική? Πάντοτε σε ένα Δήμο υπάρχουν τα δυνατά χαρτιά και τα λίγο πιο αδύναμα. Νομίζω ότι ήδη στην προηγούμενη απάντησή μου έδωσα περίπου το περίγραμμα των ζητημάτων. Είναι η καθημερινότητα του πολίτη, mm-hmm, όπου είναι γνωστό ότι από μια μεριά τα προβλήματα των συμβασιούχων και των υπαλλήλων της καθαριότητας τα χρεωνόμαστε εμείς, ενώ πραγματικά τα διαχειρίζονται άλλη κεντρική κυβέρνηση, με αποτέλεσμα όμως εμείς να μην έχουμε αποτέλεσμα καλό και οι πολίτες να διαμαρτύρονται. Ένα. Και δεύτερο, η διαχείριση της καθημερινότητας, με δεδομένο ότι στους περισσότερους Δήμους ο Άγιος Νικόλαος δεν έχει ούτε έναν εργάτη για τις μικροσυντήρες, ούτε έναν εργάτη, που σημαίνει ότι υπάρχει ζήτημα στο να ανταποκριθεί άμεσα στα ζητήματα του πολίτη. Άρα και εκεί θα μπορούσατε να δεχτείτε και μια πιο σκληρή κριτική. Ναι, υπήρχε απάντηση, γιατί και στα δύο ζητήματα είχαμε απαντήσεις. Δηλαδή, την πρώτη περίοδο, τα πρώτα 3,5 χρόνια, ήμασταν ο μόνος Δήμος που δεν είχε απεργίες σε όλη την Ελλάδα μαζί με το Ρέθυμνο, mm-hmm, σε σχέση με τους εργάτες καθαριότητας. Αυτό που προέκυψε στη συνέχεια είναι από τις παλινοδίες της κεντρικής κυβέρνησης και την καθυστέρηση να μας αποδώσουν τους εργαζόμενους. Στο δεύτερο, πρώτη έχουμε ξεκινήσει πανελλαδικά μια διαδικασία αντιμετώπισης της ανυπαρξίας
στελεχών, δηλαδή εργολαβίες ποσοτήτων, οι οποίες προσαρμόζονται χρόνο με το χρόνο και ήδη έχουμε φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Ελπίζω ότι αυτή την περίοδο πραγματικά θα έχουμε λύσει και αυτό πάντως, το ζήτημα. Κύριε Δήμαρχε, θα σας πω κάτι. Μέσα σε αυτήν τη χρονιά, στην ώρα αιχμής, αλλά και πέρυσι, έβλεπα ότι υπήρχε στις τοποθετήσεις σε κατέρωθεν από εσάς αλλά και τον Δήμαρχο του Ρεθύμνου μια σύγκληση απόψεων ότι είμαστε δύο πόλεις που έχουμε δίπλα μας δύο μεγάλες πόλεις, όμως είμαστε εδώ και έχουμε πράγματα που δεν τα έχουν καταφέρει οι δύο μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Είχα την εντύπωση ότι υπήρχε αυτό το κοινό μέτωπο. Δεν ξέρω αν ήταν μια συμφωνία άτυπη, ήταν μια συναισθηματική έκρηξη ότι είμαστε και εμείς ήτανε εδώ. Ήταν πράγματα εκ των πραγμάτων. Δηλαδή το Ρέθυμνο με το καρναβάλι κυρίως, όπου έχει μια, αν θέλετε, παράδοση ετών η οποία το έχει καθιερώσει πανελλαδικά, και εμείς με την προσπάθεια που κάναμε μέσω του cliff diving να καθιερώσουμε μια εκδήλωση η οποία δεν υπάρχει πουθενά άλλο σε όλη την Ελλάδα, γιατί δεν έχει πουθενά άλλο ένα τέτοιο φυσικό τοπίο που να μπορεί να γίνει αυτό το γεγονός, προσπαθώντας να φέρουμε στον τόπο μας ένα γεγονός υπερτοπικό, για να μην πω αν θέλετε διεθνές, ούτως ώστε πραγματικά να αποτελέσει άλλο έναν πόλο που θα στηρίξει τον τουρισμό. Όχι μόνο το δικό μας, γιατί αφού θα κατέβουν στην Κρήτη θα πάνε και κάπου αλλού. Άρα ουσιαστικά ήταν ένα γεγονός το οποίο θέλαμε να επιτευχθεί και νομίζω ότι βρίσκεται σε καλό δρόμο. Το cliff diving. Cliff diving, ναι. Το οποίο κάθε χρόνο, το οποίο κάθε χρόνο το μεταφέρει. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα στην Κρήτη, πραγματικά, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στο να βγει η εικόνα προς τα έξω. Από τα βράχια της λίμνης. Ακριβώς. Δεν υπάρχει πουθενά άλλου στην Ελλάδα. Και έρχονται και κορυφαίοι αθλητές, δηλαδή. Κορυφαίοι καταδίτες. Οπότε από αυτά τα δύο γεγονότα, νομίζω ότι εκ των πραγμάτων με το Ρέθυμνο έχουμε πολλές φορές βρεθεί, αν θέλετε, στην ίδια μεριά, προσπαθώντας να αποδείξουμε ότι δεν υπάρχουν μόνο τα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Ηράκλειο και Χανιά, αλλά υπάρχουν και όλοι οι άλλοι. Και δεν αναφέρομαι μόνο στο Ρέθυμνο και σε εμάς, αλλά και στις υπόλοιπες πόλεις. Όλες οι πόλεις και η Ιεράπετρα, που θα πάω στο Δήμαρχο της Ιεράπετρας, έχει τα ξεχωριστά κύρβια που γίνονται σημείο αναφορά στην περιοχή και επίσης ένα εξαιρετικό καρναβάλι από τα μεγάλα καρναβάλια της Κρήτης. Τι είναι αυτό, Δήμαρχε, που και για εσάς, αν θέλετε, σας τρόμαζε προεκλογικά? Κοιτάξτε, βασικά, ψηφίσουμε. Εγώ είμαι αισιόδοξο και δεν τρομάζω εύκολα. Η λέξη φόβος δεν υπάρχει στο λεξιλόγιο μου. Πιστεύω στο Θεό και φοβάμαι μόνο το Θεό. Αυτή εντάξει, είναι η αλήθεια. Αν ήμασταν σαν τηλεπαιχνίδι, σίγουρα πέρα, οι ερωτήσεις της γεωγραφίας μπορεί να ήταν το δυνατό σας χαρτί. Το λέω αυτό γιατί. Όποιος φοβάται δεν πρέπει να ασχολείται με τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να είσαι δυνατός, να παίρνεις αποφάσεις την ώρα που πρέπει, να αναλαμβάνεις την πολιτική ευθύνη, γιατί έτσι μας έχει κάνει το κράτος. Εμείς δουλεύουμε ως αποσβεστήρες της εκάστοτε πολιτική κοινή. Πρέπει να είσαι σκληρός όταν θα χρειαστεί να καθίσεις στην καρέκλα του Δημάρχου και τότε πρέπει να πάρεις αποφάσεις για το καλό του Δήμου σου και το Δημοτό σου. Μακάρι να είχαμε αυτοδιοίκηση που δεν έχουμε. Έχουμε τεροδιοίκηση με όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται. Όπως σας είπα, το μεγάλο πρόβλημα που έχουν οι Δήμοι είναι η έλλειψη χρηματοδοτήσεων και έλλειψη προσωπικού. Θέλω να πιστεύω ότι ο Κλισθένης, εν πάση περιπτώσει, θα δώσει χρήματα στους Δήμους. Έχουμε ένα νομοσχέδιο που μιλάει για χρηματόδοση του Δήμου. Δεν το είδαμε ούτε με τον Καποδίστρια, ούτε με τον Καλλικράτη. Παρόλο που είχαν υποσχεθεί πολλά πράγματα, δεν ήρθα στο Δήμου. Είχαμε μείωση στη ΣΑΤΑ. Είχαμε αλλαγές στην νομοθεσία εκτέλεσης των έργων. 44-12, 280 αλλαγές. Πώς να προχωρήσει να δημοπρατήσει έργα? Αυτά είναι προβλήματα τα οποία δημιουργούνται καθημερινά στους Δήμους και είσαι υποχρεωμένος και να λογοδοτήσεις τους δημότες και να αποφασίσεις, αλλά παράλληλα να κάνεις και το έργο. Κάτι θα υπήρχε που θα σας τρόμαζε. Κάτι που θα σας τρομάζει. Το τρομάζει, το βάζω στους αγωγικά. Αυτό θα σας πω κάτι. Στην Ιεράπετρα ένας Δήμος με πολλές ιδιαιτερότητες και πολλά διαχρονικά προβλήματα. Η περίπτωση του Μακρύ Γυαλού, ας πούμε, δεν σας στρεσάρει? Ο Μακρύ Γυαλός, όπως καταλαβαίνετε, τον υπηρέτησα. Γίνανε πολλά έργα. Ένας Δήμος, ο οποίος μικρός Δήμος, αλλά πολύ αναπτυξιακός Δήμος. Εμείς είπαμε ξεκάθαρα ότι μαζέψαν υπογραφές πρόσφατα, αλλά πρέπει να γίνει ένα τοπικό δημοψήφισμα. Ένα τοπικό δημοψήφισμα και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε την άποψη του κόσμου. Αλλά τι θέλει ο Δήμος του Μακρύ Γυαλού ή ο κάθε Δήμος που θέλει να επανιδρυθεί? Θέλει χρήματα και προσωπικό. Αυτά ποια κυβέρνηση θα τα δώσει? Θα υπάρξει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο που θα στηρίξει την οποιαδήποτε απόφαση θα πάρει η τοπική κοινωνία? Εμείς είμαστε εδώ να στηρίξουμε αυτές τις αποφάσεις. Αλλά πρέπει να στηριχθούν και σε κυβερνητικό επίπεδο. Μάλιστα. Κύριε Σέγκο. Ποιο ήταν το αδύναμο σημείο στην προεκλογική περίοδο? Λόγω της πίεσης, κατανόησης εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας της αλλαγής που απαιτείται από τον τόπο, το άγχος το δικό μου προσωπικά ήταν
οι τοποθετήσεις, αν θέλετε και όλες τις παράταξεις μας, αλλά και οι δικές μας, να είναι τέτοιες ούτως ώστε να μην απορροφήσουν, να μην αποτρέψουν το Δημότη από το αληθινό αντικείμενο που ήταν αυτή η αλλαγή. Θέλαμε δηλαδή με τις τοποθετήσεις μας, το πρόγραμμά μας και το δημόσιο λόγο μας, και αυτό ήταν το άγχος και το δικό μου το προσωπικό, να μην τύχουν θέματα και να μην τεθεί θέμα εκμετάλλευσης τοποθετήσεών μας από τη Δημοτική Αρχή, προκειμένου να αποτραπεί ο Δημότης, και έγινε πολλές φορές αυτό, να αποτραπεί ο Δημότης να καταλάβει πού έπρεπε να πάει ο Δήμος. Είμαστε χαρούμενοι γιατί τέτοια λάθη δεν γίνανε κατά την προεκλογική περίοδο, είτε από μένα προσωπικά είτε από μέλη της παράταξής μας. Προσιλωθήκαμε στο στόχο μας, τον οποίο είχαμε κατανοήσει μήνες πριν ποιος ήταν, σε σχέση με την αλλαγή πορείας του Δήμου Χερσονήσου, το οποίο το ετήτο σχεδόν καθολοκληρία ο πολίτης Χερσονήσου. Είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Περάσαμε αυτό που θέλαμε στο Δημότη, το αποτέλεσμα το αποδεικνύει. Και εκτιμούμε ότι από εδώ και μπρος η πορεία θα είναι ιδέουσα. Εκτιμώ ότι τέτοιου είδους λάθη δεν γίνανε προεκλογικά από τη δικιά μας τη μεριά. Άρα μπορούμε με ένα καθαρό βλέμμα απέναντι στο Δημότη πια, έχοντας αναπτύξει μια σχέση εμπιστοσύνης όλα αυτά τα χρόνια, η οποία δεν διεράγει παρά περί του αντιθέτου προσπάθειες, μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Ο Δημότης περιμένει πολλά από εμάς στο Δήμο Χερσονήσου, με τις τεράστιες δυνατότητες που έχει να υλοποιήσουμε. Και εκτιμώ ότι με μια πολύ καλή όσμωση μεταξύ των δημοτικών ομάδων θα έρθει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Τώρα να τολμήσω να ρωτήσω τον Δήμαρχο Ανογείων από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019. Θα το επαναλαμβάνουμε γιατί 1η Σεπτεμβρίου αναλαμβάνεται τα ενία των Δήμων. Ήταν αγωνία το γεγονός ότι τα Ανόγια έχουν αυτήν την ιδιαιτερότητα, όπως είπε και ο Ελευθέριος ο Συμβουλάκης, ότι είναι ένα μικρό εκλογικό σώμα. Όλοι γνωρίζεστε μεταξύ σας και οι πληροφορίες μου λένε ότι εσείς είχατε και πολλά debate στα Κατονία. Δηλαδή, συναντιόσασταν με τον συνυποψηφιό σας, τον κύριο Καλέργη, τον σημερινό Δήμαρχο Ανογείων, και εκεί γινόταν ένα άτυπο debate. Υπήρχε αυτό το άγχος, μήπως κάτι υποθεί που θα μπορούσε να στενοχωρήσει τον αντίπαλό μου, να στενοχωρήσει οικογένειες που μπορεί, έχοντας εκτίμηση και στους δύο συνδυασμούς, να μοιράζουν για τις ψήφους τους. Δηλαδή, να λειτουργήσετε έτσι ώστε να αποφευχθεί ένας πιθανός διχασμός της κοινωνίας. Ναι, σίγουρα, και πιστεύω ότι και το υπηρέτησε απόλυτα και ο Μανώλης ο Καλέργης, το υπηρέτησα απόλυτα και εγώ, ότι δεν χρησιμοποιήσαμε διχαστικό λόγο. Πολύ σημαντικό. Να σας πω κάτι, είπαμε πριν ότι ο ηττημένος πάει και δίνει συγχαρητήρια στον νικητή. Εμείς έχουμε και άλλη μια ιδιαιτερότητα. Όταν κάνει τα εγγένεια του εκλογικού του κέντρου ο άλλος υποψήφιος, πηγαίνουμε. Ακούμε live που λέμε το τι έχει να μας καταμαρτυρήσει. Δεν κρατάτε χαρτάκια, δηλαδή ποιοι ήταν εκεί. Όχι, βέβαια, όχι. Καθόμαστε. Γιατί στις μεγαλύτερες χώρες το τελευταίο διάστημα έγινε αυτό. Το ίδιο γίνεται και στις κεντρικές ομιλίες. Πάμε, ακούμε, είμαστε και έτοιμοι να δεχτούμε. Και αυτό κάνουν οι περισσότεροι Ευρωπαίοι. Πάνε και ακούνε τους πάντες για να έχουν μια άποψη. Στο 10 Φενείο, που είναι ένας ανοιχτός διάλογος και διαρκής, όντως. Να σας πω την αλήθεια, υπάρχει μια αγωνία και από πλευρά μου, πιστεύω και από τον Μανώλη, μια αγωνία μην ξεφύγει η κουβέντα. Μια αγωνία μην πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση κρύβονται άλλες σκοπιμότητες. Προσωπικές έτσι, διαφορές, οι οποίες πάμε να τις βάλουμε στο κάλυμα της πολιτικής αντιπαράθεσης, αυτό δεν είναι ωραίο. Και σε μικρές κοινωνίες, δυστυχώς το αποτέλεσμα μπορεί να είναι πολύ τραγικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση πιστεύω ότι και αυτή την προεκλογική περίοδο κινηθήκαμε σε πολύ καλά επίπεδα. Πολύ καλό το περιβάλλον στα καφενεία και η χθεσινή βραδιά μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας οι άνθρωποι καθίσανε στα καφενεία, κουβεδιάσανε, αναλύσανε προφανώς και η σημερινή μέρα ήταν μια κανονική μέρα για τα Ανόγια. Λοιπόν, επειδή απομένουν περίπου 17 λεπτά για να κλείσουμε, θα ήθελα, Λευτέρη, να μου πεις από την πλευρά τη δημοσιογραφική, τι είχε αυτή η προεκλογική περίοδος για την Κρήτη ως γενικότερη αίσθηση και τι πιστεύεις ότι από το δικό σου ρεπορτάζ περιμένουν οι κριτικοί από την 1η Σεπτέμβρη του 2019, γιατί είχαμε εκλογές με την απλή αναλογική, έχουμε το εξής μοναδικό, δήμαρχοι που έχουν λιγότερες έδρες να είναι δήμαρχοι και να έχουν μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πρέπει να ανοίξει αυτός ο διάβλος
της επικοινωνίας, της συνεργασίας και βεβαίως της ενότητας. Η ψήφιση του νομοσχεδίου του Κλισθένη, που μας έφερε την απλή αναλογική, αλλά για την πρώτη Κυριακή, διότι εδώ θα πρέπει να πούμε ότι επί της ουσίας, η απλή αναλογική έκανε τον ντεμπούτο της στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά μόνο για τους συμβούλους. Γιατί οι δήμαρχοι εκλέγονται με ενισχυμένη αναλογική. Και αυτό εδώ είναι σε ένα βαθμό άδικο, διότι όταν λες απλή αναλογική, σημαίνει ότι εκείνος που εκλέγεται πρώτος από τον πρώτο γύρο. Αυτό θα πει απλή αναλογική. Δεν θα πει δεύτερος και τρίτος και τέταρτος γύρος μέχρι να βγάλουμε το 50-1. Προφανώς αυτό έγινε για να ως προς τον νόμο δηλαδή, και για να το κλείσω εδώ, για να μην υπάρξουν σφοδρές αντιδράσεις όταν ο νόμος αυτός κατήλθε στην αρένα των δημάρχων, για να γίνει η διαβούλευση. Εκείνο λοιπόν που θέλω να πω είναι το εξής. 2-3 χαρακτηριστικά της προεκλογικής περίοδου. Από την ψήφιση του νομοσχεδίου, ουσιαστικά είχαν ξεκινήσει συζητήσεις και είχαν ανοίξει και οι ορέξεις αρκετών για το αν θα διεκδικήσουν τους Δήμους της Κρήτης και όχι μόνο, ή όχι. Ουσιαστικά όμως η προεκλογική περίοδος των τελευταίων 30 ημερών, σχεδόν οι υποψήφοι, και είναι εδώ να το επιβεβαιώσουν ή να το διαψεύσουν, αλλά αυτή την εντύπωση έχω εγώ, δεν είχαν πάρει καν χαμπάρι ότι έχουν μπει στην τελική ευθεία. Αυτό συνέβη διότι είχε μεσολαβήσει και οι αργίες, είχαν μεσολαβήσει και οι αργίες του Πάσχα, οπότε ξαφνικά βγαίνοντας από το εορταστικό κλίμα, είχαν να αντιμετωπίσουν μέσα σε 3 εβδομάδες τις εκλογές. Έπρεπε λοιπόν να τρέξουν, να κερδίσουν αναγνωρισιμότητα, να έχουν το visibility που λένε, ώστε ο κόσμος να μπορεί στο τέλος και να τους βλέπει και να τους αναγνωρίζει και να μπορεί να σταυρώνει, να ρίχνει το δικό τους ψηφοδέλτιο. Άρα λοιπόν είχαν 3 εβδομάδες, ένας αγώνας δρόμου, όμως ταυτόχρονα είχαν και όλο το χρόνο να κάνουν τις συζητήσεις σε μεγάλους δήμους όπως ήταν το Ηράκλειο. Φαίνεται ότι οι συζητήσεις είχαν ξεκινήσει από τον περασμένο Ιούνιο, δηλαδή μόλις πέρασε ο Κλισθένης. Εντάθηκαν τον Οκτώβριο, όπου άρχισαν να φαίνονται τα σχήματα. Ένα πολύ έντονο παρασκήνιο που διήρκησε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Βεβαίως. Στις περισσότερες εκτιμήσεις όλων για το Δήμο Ηρακλείου, να πούμε, είναι ότι δεν θα φτάσουν τελικά οι 10, έφτασαν οι 9. Ο αριθμός είναι μεγάλος. Εισέρχονται όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο με 1-2 έδρες. Πάντως, όλες οι παρατάξεις που κατήλθαν στην προεκλογική αυτή περίοδο και διεκδίκησαν το Δήμο Ηρακλείου μπαίνουν όλες με εκπροσώπους στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι συνολικά θα έλεγα ότι οι εκλογές αυτές ήταν με έναν τρόπο βουβές, με την έννοια ότι δεν ακούσαμε φωνές, δεν ακούσαμε να πολλώνεται το κλίμα, διότι δεν ήξεραν τι είναι η απλή αναλογική. Επίσης θα πούμε ότι εδώ αναδείχθηκε άλλο ένα μεγάλο κομμάτι, θα με συγχωρέσετε που θα το πω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια, των νεροκουβαλητών. Δηλαδή έβαλαν πολλούς υποψηφίους από πολλές παρατάξεις, βρήκαν πολλούς υποψηφίους, τους είχαν όλους αυτούς να τρέχουν ως στρατούς εκλογικούς για να φέρουν ψήφους, όμως στο τέλος με την απλή αναλογική έμπαιναν πολύ συγκεκριμένα κεφάλια, λίγοι, σχεδόν κανείς δεν έχει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι και αυτά τα πισόπλατα μαχαιρώματα. Αυτό σημαίνει μάλλον ότι αν δεν αλλάξει ο νόμος, αν υποθέσουμε ότι αλλάξει η κυβέρνηση, έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα αλλάξει τον νόμο. Ας υποθέσουμε ότι δεν αλλάζει ο νόμος. Αν υποθέσουμε ότι δεν αλλάξει ο νόμος, το 2023 με αυτόν τον νόμο οι υποψήφοι δήμαρχοι δεν θα βρίσκουν να κλείσουν ψηφοδέλτιο, διότι κανείς δεν θέλει να κάνει τη δουλειά αυτή. Είναι πολύ μεγάλο αυτό. Κύριε Κεφαλογιάννη, κάτι θέλω να προσθέσετε. Θέλω να πω ότι από την ψήφιση του ο νόμος αυτός δεν είναι σωστός, διότι με το δικαίωμα της δεύτερης Κυριακής, όπου στη δεύτερη Κυριακή ο Δημότης ψηφίζει δήμαρχο και το δημοτικό συνδυασμό και άρα το προγραμματικό του πρόγραμμα, αν προκύψει θέμα κένωσης της δημαρχιακής θέσης, τότε δίνει τη δυνατότητα στο δεύτερο συνδυασμό να βγάλει δήμαρχο. Δηλαδή να υλοποιήσει ένα άλλο πρόγραμμα από αυτό που ψήφισε ο κόσμος τη δεύτερη Κυριακή και ένα άλλο συνδυασμό από αυτό που... Για ποια απλή αναλογική μιλάμε όταν στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι στα χέρια του Δημάρχου. Δηλαδή να σας ρωτήσουμε τώρα, σε περίπτωση παραίτησης του Δημάρχου ή λόγω μεγάλης ανάγκης. Για οποιοδήποτε λόγο. Η ασθένειας. Δίνεται δυνατότητα στο δεύτερο συνδυασμό να εκλέξει δήμαρχο. Που μπορεί να έχει τις περισσότερες έδρες. Βάσει των συναλλαγών, ναι. Βάσει των συναλλαγών, ναι. Και να προκύψει στη μέση της περίοδου δήμαρχος που θα υλοποιήσει ένα άλλο πρόγραμμα από αυτό που ψήφισε ο κόσμος στη δεύτερη Κυριακή. Αγαπητέ Σωκράτη, να υπάρξει και κυβερνησία στη μέση. Αυτό είναι το πιο εύκολο. Αυτό είναι το πιο εύκολο να συμβεί. Η εκλογή δημάρχου θα γίνει μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο ή μέσα από την παράταξη? Όχι, μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, μεταξύ της πρώτης και δεύτερης παράταξης.
με ανοιχτό το θέμα των ενδοπαραταξιακών μετακινήσεων. Ο νόμος αυτός έχει πολλά διαλυτικά στοιχεία, όπως τις μετακινήσεις δημοτικών συμβούλων μεταξύ των παρατάξεων. Δίδει τη δυνατότητα ανεξαρτοποίησης συμβούλων από μία παράταξη. Μαγαζάκια. Ενώ ο προηγούμενος νόμος δεν μπορούσε μετά την εξαρτοποίηση ο δημοτικός σύμβουλος να ενταχθεί κάπου αλλού. Τώρα δείτε τη δυνατότητα ανεξαρτοποίηση από τον ένα και ένταξη σε άλλη δημοτική ομάδα. Λοιπόν, αυτό αποτελεί διαλυτικό στοιχείο. Εκτιμώ όμως ότι βάσει πληροφορών ότι ο νόμος αυτός θα αλλάξει σε πολλά σημεία. Κύριε, ειδικά το πρώτο εξάμηνο. Επειδή μένουν 10 λεπτά για να κλείσουμε, θα πάρετε από ένα δίλεπτο ο καθένας. Θα ξεκινήσω από εσάς, Δήμαρχε του Αγίου Νικολάου, και θέλω να απευθυνθείτε πλέον με δεδομένη τη λαϊκή βούληση των πολιτών του Αγίου Νικολάου στους συμμετοπίτες σας που έδωσαν ανανέωση όρκων πίστης και αγάπης στον Δήμαρχο Αντώνη Ζερβό. Το έκανα ήδη το βράδυ των εκλογών, ευχαριστώντας τους, γιατί πραγματικά αξιολόγησαν με ηρεμία, υπευθυνότητα την πρόταση και τους συνεργάτες που εμφάνισα, και γι' αυτό μας έδωσαν τη δυνατότητα και τις δύο Κυριακές να είμαστε πρώτοι και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Να τους πω με ειλικρίνεια ότι αυτή την ανοιχτή πόρτα στο γραφείο μου, τον ανοιχτό Δήμο, θα τον έχουν και αυτήν την περίοδο, ούτως ώστε όλοι μαζί και μέσα από τις συγκλήσεις να πετύχουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο. Τους ευχαριστώ λοιπόν που μας εμπιστευθήκανε για δεύτερη φορά. Και από την Παχιά μου θα στρίψουμε δεξιά για να πάμε στην Ιερά Πέτρα, Δήμαρχε Καλατζάκη. Κοιτάξτε, εμείς είπαμε ξεκάθαρα στον κόσμο το πρόγραμμα το οποίο έχουμε να υλοποιήσουμε τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν πολλά έργα τα οποία υλοποιούνται, πολλά που είναι συνεχιζόμενα και νέα έργα τα οποία εντάσσονται σε νέα χρηματοδοτικά προγράμματα. Οι εποχές για τοπική αυτοδιοίκηση είναι πολύ δύσκολες. Θα επανέλθω και πάλι, θα πω ότι όταν υπηρετείς μια ετεροδιοίκηση με ελάχιστο προσωπικό και με λίγα χρήματα, το λίγο που με ενδιαφέρει μένα είναι αυτή τη στιγμή ο Κλεισθένης. Εγώ έχω μάθει να συνεργάζομαι ούτως ή άλλως από το 2007 με αντίπαλες παρατάξεις και με προέδρους στα χωριά τα οποία δεν ήταν στην παράταξή μου. Υπάρχει το πνεύμα συνεργασίας. Μιλάμε πάνω σε μια ρεαλιστική βάση για τα προβλήματα του Δήμου μου και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε χρήματα προκειμένου να υλοποιήσουμε τα έργα που σχεθήκαμε στους δημότες. Ο Κλεισθένης είναι ένα νομοσχέδιο που πρέπει να υπάρξουν αλλαγές. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι. Θα πρέπει να έχουμε ένα σταθερό νόμο για να μπορούμε να εκτελούμε τα έργα, να μην αλλάζει κάθε τόσο. Και να υπάρχουν και συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις που να ξέρει ο κάθε δήμαρχος που αναλαμβάνει μια νέα δημοτική περίοδο τι χρήματα θα έχει να διαχειριστεί. Δεν μπορεί να ζητιανεύει στην κυριολεξία προσκλήσεις για να κάνει έργα στους Δήμους. Αυτό το είπατε πολλές φορές και προεκλογικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι κάτι που σας προβληματίζει όπως και το σύνολο των δημάρχων. Πάμε στον Δήμο της Χερσονήσου και στον νέο της Δήμαρχο, τον κύριο Σέγκο. Οι εκλογές τελειώσαν χτες το βράδυ 7 η ώρα. Όλοι οι διαχωρισμοί και οι διαπληκτισμοί έχουν τελειώσει. Η Δημοτική Αρχή της Χερσονήσου, ενιαία, αδιάρρηκτη, θα υπηρετήσει όλους, μηδενός εξαιρουμένους, τους δημότες του Δήμου Χερσονήσου. Τα προβλήματα είναι κοινά. Η αγκαλιά του Δήμου θα είναι μία για όλους. Τα γραφεία της Δημοτικής Αρχής και του Δημάρχου και των συνεργατών του θα είναι ανοιχτά για όλους τους δημότες, για όλους τους επιχειρηματίες, για όλους τους ενασχολούμενους στο Δήμο Χερσονήσου, προκειμένου να λύνουμε τα προβλήματά τους και τα προβλήματα της κοινωνίας. Τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα, δεν έχουν παρατάξεις. Η Δημοτική Αρχή θα σταθεί δίπλα στο Δημότη, δίπλα σε αυτόν που κοπιάζει για να βγάλει το μεροκάματό του, δίπλα σε αυτόν που επενδύει. Ευελπιστούμε ότι η επόμενη μέρα θα είναι μια πολύ καλύτερη μέρα. Είμαστε εδώ για να τη φέρουμε στο Δημό της Χερσονήσου. Δήμαρχε της Φεστού. Ναι, Δήμαρχε της Φεστού. Κύριε Νικολιδάκη. Εγώ θέλω να πω ότι τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε αύριο είναι πάρα πολλά. Ένα από τα σημαντικότερα, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να παλέψουμε όλοι οι δήμαρχοι της περιφέρειας, είναι η αποψήλωση των υπηρεσιών από επιστημονικό προσωπικό. Αυτή η περιβόητη κινητικότητα, η οποία έχει αρχίσει πριν από 5 χρόνια και συνεχίζεται και τώρα, ήταν πλέον η ταφόπλακα, η καταστροφή των δήμων της περιφέρειας. Δεν μπορεί ο Δήμος να συνεχίσει, δεν μπορεί ένας Δήμος να δουλέψει όταν δεν έχει επιστημονικό προσωπικό. Αυτό θα δούμε. Και πιστεύω ότι θα είναι ένα άλλο θέμα συζήτησης με όλους τους δημάρχους της περιφέρειας σε μια άλλη συζήτηση. Όσο αφορά την περιοχή του Δήμου μου, όσο αφορά τα αποτελέσματα στο Δήμο μου, αυτό που είχαμε πει συνεχίζουμε να λέμε. Ένα Δήμο ανοιχτό για όλους τους δημότες. Εμείς
οι αντιδήμαρχοι, αλλά και εγώ σαν δήμαρχος, σκοπός μου είναι να επισκέφτομαι συχνά όλη την περιφέρεια, να μπορώ να αφουγκράζω με τα προβλήματα και να καταλάβουν οι πολίτες ότι θεοί δεν είμαστε, μπορεί να μπορούμε να τα λύσουμε όλα. Έχουμε όμως όλη τη διάθεση να τους ακούσουμε, θα έχουμε όλη τη διάθεση να σταθούμε δίπλα τους και να παλέψουμε μαζί με αυτούς για να μπορέσουμε να φέρουμε ό,τι καλύτερο αποτέλεσμα μπορούμε να φέρουμε στο Δήμο μας. Δήμαρχε των Αναγείων, Σωκράτη Κεφαλογιάννη. Όντως οι εκλογές τελείωσαν. Η επόμενη μέρα μας βρίσκει μαζί στο χωριό για να παλέψουμε τη συνέχιση της ανάπτυξης των Αναγείων, την κοινωνική ευημερία. Το επόμενο τρίμηνο θα συνεργαστούμε απόλυτα με την Δημοτική Αρχή για να προετοιμάσουμε τη νέα περίοδο την οποία έρχεται και από την 1η Σεπτεμβρίου αυτό που έχουμε να υποσχεθούμε στον κάτοικο των Αναγείων είναι ότι οι δεσμεύσεις οι οποίες άκουσαν από το στόμα μας την προεκλογική περίοδο δεν ήταν κενό γράμμα, αλλά ήταν μια καθημερινή και θα είναι μια καθημερινή διεκδίκηση και επιδίωξη. Με μόνο γνώμονα τον άνθρωπο που ζει στην περιοχή, ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αύριο, κυρίως για τους νέους. Mm-hmm. Και ήθελα να κλείσω με αυτό, ότι επειδή πραγματικά είδα αρκετούς νέους να εμπλέκονται στα κοινά, θεωρώ ότι και σε επίπεδο Περιφερειακής Ένωσης Δήμων πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά την ίδρυση τμήματος τοπικής αυτοδιοίκησης εδώ στην Κρήτη, ώστε να μην μπαίνουμε αδιάβαστη μέσα σε αυτό το μεγάλο βιβλίο που λέγεται τοπική αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, ένα τελευταίο σχόλιο, ελευθερία συμβουλέ, και να δείξουμε κάτι και στον κόσμο αμέσως μετά. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω για τα μέσα τα δικά μας εδώ, για το πώς εμείς καλύψαμε τις εκλογές. Βάλε άνω τελεία για να δούμε κάτι και αμέσως μετά θα το σχολιάσουμε παρέα. Η τηλεοπτική κάλπη ανέδειξε για μία ακόμα φορά με συντριπτική πλειοψηφία νικητή την Κρήτη TV. Εκλογές 2019. Ο απόλυτος νικητής, η Κρήτη TV. 82% τηλεθέαση. Ψήφος στην άμεση και έγκυρη ενημέρωση. Καθυλωμένοι στην Κρήτη TV, χιλιάδες τηλεθεατές παρακολούθησαν λεπτό προς λεπτό τη μάχη της κάλπης. Για μία ακόμα εκλογική μάχη, η Κρήτη TV στην κορυφή της ενημέρωσης. Στην κορυφή της προτίμησής σας. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε. Μέσα από τον τηλεοπτικό αέρα των εκπομπών της Κρήτη TV και των δελτίων ειδήσεων, νομίζω ότι όλα αυτά τα χρόνια, 30 σχεδόν, δεν έχουμε πάψει να σας ευχαριστούμε. Συμπορευόμαστε μαζί στα όμορφα και στα άσχημα. Θυμήθηκα αυτές τις μαραθώνιες συνδέσεις με την τραγωδία στην Μεσαρά και ένα σωρό άλλα περιστατικά, αυτά τα άσχημα που όμως οφείλαμε να σας ενημερώσουμε. Σε αυτά τα δύσκολα ήμασταν μαζί. Στα απλά, τα καθημερινά, στο απλό ρεπορτάζ και βεβαίως στη γιορτή της Δημοκρατίας, στις εκλογικές αναμετρήσεις. Είμαστε πάντοτε μαζί γιατί ζούμε μαζί. Εσείς μας έχετε φέρει σε αυτήν τη θέση και εμείς όσο μπορούμε μέσα από το δικό μας αέρα και τον δικό σας αέρα θα σας ευχαριστούμε. Να ξέρετε ότι εδώ ό,τι γίνεται με μεράκι, χαμόγελο και καλή διάθεση. Και νομίζω ότι αυτό το 82% βαραίνει ήδη στις πλάτες μας πολύ, γιατί είναι μια καθολική αποδοχή από τη μια πλευρά της Κρήτης στην άλλη και τίποτα, Λευτέρη, δεν είναι τυχαίο, γιατί όλα αυτά γίνονται με ομαδικότητα και δουλειά. Σωστά. Δεν είναι μόνο το 82% που κατέκτησε από το ενδιαφέρον των τηλεθεατών η Κρήτη TV, είναι και τα υπόλοιπα μέσα του ομίλου της Κρήτη TV. Να πούμε και αυτό, θα σας κάνει νομίζω εντύπωση, αλλά το site neakrete.gr στον πρώτο και δεύτερο γύρο αθρηστικά είχε 1,5 εκατομμύριο προβολές. Ένα απίστευτο. Είναι τεράστιος ο αριθμός. Αθηναϊκά μέσα δεν έχουν. 1 εκατομμύριο την πρώτη Κυριακή και μισό εκατομμύριο την δεύτερη. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ήταν πάρα πολύ υψηλές οι αριθμοί των επισκέψεων τις εκλογικές ημέρες. Ήταν ένα ραδιομαραθώνιο, Μανώλη, στον 984, να πούμε, από το πρωί της ημέρας των εκλογών πρώτου και δεύτερου γύρου. Πέρασαν όλοι οι δημοσιογράφοι με συνεχή αποτελέσματα, κρίσεις, σχόλια, μεταφέροντας το ρεπορτάζ. Υπήρχε βέβαια και η εφημερίδα Νέα Κρήτη που τα κατέγραφε πλέον όλα αυτά. Έδινε και τις αναλύσεις για την επόμενη μέρα, πηγαίνοντας το ρεπορτάζ ένα βήμα πιο πέρα μέσα από την ανάλυση. Καταγράφοντας ακόμα και τα παραπολιτικά σχόλια, εκείνα που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας, όπως το περιβόητο, σας το λέω, θα το δείτε αύριο στη Νέα Κρήτη, ένα μικρό σχόλιο, αλλά είναι χαρακτηριστικό ο Δαρυβιανάκης να πανηγυρίζει στους Αγίους 10 φωνάζοντας όλοι κοκολάκι τη βραδιά που εξελέγει είναι κοκολάκι. Είναι αυτά τα σκοπτικά διαφορετικά. Πρωτοσέλιδο
επί του πιεστηρίου. Είναι αυτό που τυπώνεται αυτή την ώρα και θα κυκλοφορήσει αύριο. Απολογιστικό, ας το λέγαμε έτσι. Έτσι κρίθηκαν οι εκλογές. Είναι για όλη την Κρήτη. Είναι ένα μεγάλο πεντασέλιδο, εφτασέλιδο, αν δεν κάνω λάθος. Έχει αναλύσεις για το Δήμο Ηρακλείου, φυσικά, όπου είναι μια μεγάλη ανατροπή και εδώ χρήζουν πολλές αναλύσεις. Έχει μια ανάλυση επίσης για το πώς ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε να στηρίξει και Βασίλη Λαμπρινό μέσα από μια ανάλυση πώς καλλιεργήθηκε αυτή η σχέση από το 2014, ξεκινώντας ο Λαμπρινός από τις αγκάλες του Αντώνη Σαμαρά, φτάνοντας σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι ενδιαφέροντα και φυσικά έχει και το λαϊκό ανάγνωσμα για τους λαγοκέφαλους, πόσο επικίνδυνοι είναι. Και τώρα πώς επιτίθενται σε ανθρώπους και προμετωπίδα. Νομίζω ότι είναι ένα ρεπορτάζ που θα συζητηθεί. Και βεβαίως θα πούμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα στην γενικότερη σκηνή της χώρας, πολιτική, οικονομική, που πολύ δύσκολα δίνουν συνεντεύξεις. Γνωρίζετε και γνωρίζουμε ότι το πρόσωπο που φιλοξενεί αύριο το βράδυ ο Γιώργος Σαχίνης στην εκπομπή Αντιθέσεις είναι ένα πρόσωπο που έχει δεχτεί από όλα τα μέσα της Ελλάδος πρόταση για συνέντευξη. Και είπε ναι στον Γιώργο Σαχίνη σε μια συνέντευξη σχεδόν 2 ώρες και πρόκειται βεβαίως για τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, σε μια αποκλειστική συνέντευξη στην εκπομπή Αντιθέσεις και τον Γιώργο Σαχίνη, που κρατήστε το αυτό, θα βγάλει πολλές ειδήσεις που δεν θα περιοριστούν στα στενά όρια της Κρήτης, αλλά θα κάνουν το γύρο της χώρας. Αυτοί είμαστε, αυτοί είσαστε, όλοι μαζί, είμαστε ένα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, να σε ευχηθώ καλή δύναμη, καλή επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνετε. Η λαϊκή βούληση πάντοτε έχει τον πρώτο λόγο και η Κρήτη TV έχει μάθει και να τη σέβεται και να την τιμά. Μαζί, εσείς και εμείς, συνεχίζουμε αυτό το μοναδικό ταξίδι μέσα από τα μέσα του ομίλου της Κρήτη TV. Καλό σας ξημέρωμα.